Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη, καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ και Τάσος Τρέγιας πίσω από τα μικρόφωνα κάθε μέρα, εκτός τελευταίο καιρό, εκτός την Πέμπτη, έτσι. Έχει γίνει πλέον η συνήθεια που έγινε, πώς έλεγε το διαφημιστικό, η συνήθεια που έγινε λατρεία. Ναι. Καλά το είπα, ναι. δεν το έκαψα, έτσι. Λοιπόν, δίπλα μου έχω τον φίλο μου, όπως καταλάβατε είναι η κυτρινόμαυρη εκδοχή της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Έχω δίπλα μου τον φίλο μου, τον Αντώνη. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα. Τι έγινε, ρε φίλε, δεν μπορείς να βολευτείς εδώ πέρα. Τι γίνεται. Ακούω και αυτό το γρίλισμα της καρέκλας. Πρέπει να βάλουμε λίγο λάδι. Είδηση τώρα στο All About Aris και ποια είδηση, και δες, περίμενε. Θα τα σχολιάσουμε όλα. Είμαστε ποικίλο περιοδικό. Κιτρινόμαυρο. Τι ειδήσει να πούμε. Ναι. Κιτρινόμαυρο μεν, ποικίλο δε. Είναι και αυτό που. Κουσκουσιάρικο γενικά. Κουσκουσιάρικο. Εντάξει, είναι και καλοκαίρι. Φίλε, οι ειδήσει είναι και όσο πάει και λιγότερε. Εντάξει. Λογικά θα σχολιάζουμε τα πάντα, όσα ό,τι μας κεντρίζει τον ενδιαφέρον. Το ίδιο ζητάμε φυσικά να κάνει και ο κόσμος. Υπάρχει ήδη το post μου στο Facebook. Μπορείτε να μπείτε να γράψετε την σκέψη σας, το σχόλιο σας και θα το διαβάσουμε φυσικά στον αέρα. Πάντα κόσμια, έτσι. Και αν δεν το κάνετε εσείς αυτό, υπάρχει ρετουσάρισμα από τη δική μου πλευρά. Μα πασκούπα. Μ' αρέσει που έχεις ένα κινητό το καλό και έχεις και ένα κινητό του Graham Bell, πρέπει να είναι αυτό. Το να Sony το Ericsson το K800. Είναι το Graham 8, Bell. K800. Όσοι νιώθουν από κοιτά, τώρα ναι. Θα βγουν 5 και θα ναι. Μου πούνε μπράβο. Το Graham Bell είναι αυτό. Sony βλέπω Ericsson, μόνο καντράδεν έχει. K800. Πριν πόσα χρόνια δηλαδή μοντέλο είναι αυτό. Ας είναι και 15. Εντάξει, πρόσφατο είναι. Εντάξει, έχεις ένα δίκιο τόκης. Λοιπόν, να μπούμε λίγο με τους, να ξεκινήσουμε όπως πάντα με τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής, πρώτος και καλύτερος το πορκί το ψητοπολείο με τις αυθεντικές του και παραδοσιακές του γεύσεις με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτοπουλάκι. Σουβλάκι, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκες, κλαμπς μενού με πολλές επιλογές για ενός 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, η διεύθυνση και delivery στο 2315-2555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android και κάνοντας και παραγγέλλοντας φυσικά παίρνετε 10% έκπτωση, γνωστό αυτό πλέον, έτσι. Mazda Amanatidis και το εξειδικευμένο συνεργείο του Mazda. Ευχαριστούμε φυσικά και την Mazda Amanatidis με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύησης στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 και τηλέφωνο 2310-924-931, επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2310-924-931. Και μια που πλησιάζει, τι πλησιάζει, Πέμπτη, πας δύο μέρες έμειναν για τον τελικό του UEFA Champions League, έχουμε φυσικά και την Pepsi, μην την ξεχνάμε. Στον φετινό τελικό του UEFA Champions League πίνουμε όλοι Pepsi Max. Ζήσαμε από τον πρώτο αγώνα όλες τις ανατρεπτικές στιγμές του φετινού UEFA Champions League μέχρι το μεγάλο τελικό, παρέα με την απολαυστική γεύση της αγαπημένης μας Pepsi Max. Γιατί ποδόσφαιρο και Pepsi πάνε πάντα μαζί. Αυτά τα διαβάσαμε, τα έκανα, τα ξεκινήσαμε λίγο αφίλτατε. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, γιατί βλέπω, έχουμε μέχρι τις 9.30 έχουμε ακόμη ώρα. Αυτό τι ήταν, για ρίξω ένα στα γρήγορα αυτό με το... Βλέπω και κάτι, ένα παχτολό χρημάτων. Το All About Aris λέει, ναι. 92χρονη άφησε διαθήκη 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Εντάξει, τώρα τα άλλα της υπόθεσης ότι μια γυναίκα πήγε να την πάρει με πλαστή διαθήκη, αυτό δεν μας έβαλε. Καλά, εγώ νόμιζα κάνει τρελό ποσό. 1,4 δεν σιγά είναι πλαστή. Σιγά το ποσό. Σιγά το ποσό. Για μας είναι τεράστιο, αλλά τώρα 1,4 εκατομμύρια. Τρεις χορτοτάπητες σαν του Κλέανθης Βικελίδης. Όχι, όχι, για μας, για μένα, για σένα είναι απιαστόνιρο, αλλά 1,4 δεν είναι και κάτι ιδιαίτερο τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλα. Εγώ νόμιζα κάτι άλλο κατάλαβα στην αρχή όταν μου το πες. Για δις κατάλαβα. Αδείς. Ναι, όχι ένα δισευρώ, κάτι εκεί. 100 εκατομμύρια, 200, το 1,4 climb mine on the line. Ούτε το το 0,01 να με δώσει από αυτά δεν έχω. Ούτε το Βέλεθ παίρνει με 400, τον παίρνει. 1,5 θέλουμε.
Το Βέλεθ. Το Βέλεθ δεν τον παίρνει. Κάνα δεκαριά Βέλεθ. 1,4 λέει. Ρε. Όχι το Βέλεθ, το Ρόζε είναι λε. Ποιο Βέλεθ. Το Βέλεθ, ρε. Α, το Ματέο λε. Το Βέλεθ, ρε. 1,5 δεν θέλουμε, δεν ήθελε ο Ολυμπιακό και είπαμε 1,5. Α, για να τον πάρουν. Ναι, ένα 400 λέει. Η Θεία. Η Θεία μπορούσε να τον πάρει. Με ένα 400. Όχι, δεν τον έπαιρνε, να κάναμε κανένα σκόντο. Ναι, τι θα τον πάρει, τον έχει δει. 92 χρονών, ναι, μπράβο. Κατάλαβα, θα γίνει, θα έχουν πέσει συγγενείς όλοι. Σκοτωμό. Ναι, όντω. Απ' τη Ρόδο, μπα και να του γκάλει τίποτα. Όχι. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα. Έχουμε έτσι κάποια θεματάκια, θα τα συζητήσουμε εδώ, θα σχολιάσουμε. Δεν ξέρω αν συμπίπτουν οι σκέψεις μας, τα σχόλιά μας ή όχι. Αυτό θα ζητήσουμε φυσικά σε λίγο και την άποψη του κόσμου να μπει στην παρέα μας και να σχολιάσει. Λοιπόν, από ποιο θέλεις, εγώ πιστεύω. Έλα, από αυτό που ναι, είπες πρώτον. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο μεγάλο, πολύ δυνατό, ας το πω. Γιατί σαν γνήσιοι Αριανοί που είμαστε, έχουμε και την γκρίνια και την τέτοια. Βέβαια. Άλλοτε δικαιολογημένα, άλλοτε αδικαιολόγητα. Αλλά, άσχετα αν υπάρχει λόγος ή όχι, πάντα θα βρούμε κάτι έτσι να την λίγο ή πολύ να μαλώνουμε μεταξύ μας ή να σχολιάζουμε το δίπλα. Ένα καλό σχόλιο ήταν, Αντώνη, ένας φίλος, έτσι ξέρεις, το Σαββατοκύριακο που κάνουμε καφέδες, με την Αριανοπαρέα επί των πλήστων, είναι το 90% Αριανή η παρέα. Εσκομπάρ. Εσκομπάρ, και στον Χατζη Αθανασίου και στο Κάρμελ, πήγαμε σε 2-3 έτσι στεκάκια έχουμε, πιο πολύ βέβαια Εσκομπάρ από την αλήθεια. Λοιπόν, μου είπε ένα ωραίο, είπε μια ωραία τάκα. Σκέψου, λέει, επί αυτοκρατορία, αν υπήρχε Facebook, τι θα γινόταν. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, να θυμίσω ότι εκείνα τα καλοκαίρια, υπήρχε κάθε καλοκαίρι, για τους πιο μικρούς θα το πω αυτό, υπήρχε το σύριαλ του Γκάλ και του Γιαννάκη. Ότι έπρεπε. Ζητούσαν όλο και περισσότερα λεφτά, ειδικά ο Νίκος ο Γκάλ. Να κρατήσουμε, ναι. Ναι, όχι. Αυτό θέλουμε τόσα για αυτή τη φετινή χρονιά, τόσα. Σκέψου, τι θα γινόταν στο Facebook. Έλα ρε, ας πάρει το μπούλο ρε, εντάξει ρε, πήραμε 5 πρωταθλήματα. Έλα μωρέ και ο Γιαννάκης, τι έκανε μωρέ. Να πούμε σε ποιο θέμα αναφερόμαστε. Ναι, να πούμε ότι έγινε. Σε ποιο θέμα αναφέρεσαι βασικά. Ναι, γιατί... ναι, ναι. Για μένα τώρα πολλής λόγος για το τίποτα και θα εξηγήσουμε τον λόγο. Κοίτα, μιλάμε για τη μάχη των διαρκείας. Ωραία, άκουσε. Το πολύ θέμα ή όχι θέμα είναι περισσότερο, έχει να κάνει με τον κόσμο, έτσι. Δεν μπορούμε να, δηλαδή, το πόσο τη εκατό είναι. Αν είναι δυσαρεστημένοι, γιατί υπάρχουν σχόλια, δεν ξέρω στο δικό σου τοίχο τι έχει γίνει, γενικά στους φίλους σου, αν έχεις δει δυσαρέστημα. Ο ξάδερφός μου έκανε ένα ποστάρισμα στο Facebook και δέχτηκε μια έτσι, επίθεση όσον αφορά με επιχειρήματα. Ναι. Από εκεί το διάβασα εγώ. Ωραία. Εντάξει, για να μιλάμε για τα διαρκείας. Ναι, για να μην μιλάμε με γρίφους, γιατί λίγο με γρίφους μιλάμε. Υπάρχει ανακοίνωση της ΠΑΕ, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, ότι στα διαρκείας. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα play-off. Ναι. Να θυμίσουμε τα 6 εδώ. 6 παιχνίδια, έτσι. 6 ναι, παιχνίδια. 5-6 είναι οι ομάδες. 5 παιχνίδια. Να θυμίσουμε εδώ, γιατί πιστεύω θα είναι στο δεύτερο ημίωρο σχολιασμός. Θέλω και τη δική σου άποψη για τον τρόπο διεξαγωγής και του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Έχουμε πλέον τρόπο διεξαγωγής. Να υπενθυμίσω ότι είναι οι πρώτοι 6. Θα παίζουν για το πρωτάθλημα, βέβαια μεταφέροντας αυτούς ή όπως λέει και η ανακοίνωση, τη βαθμολογία από το πρωτάθλημα. Αυτό είναι το ένα. Άρα, ας το αφήσουμε αυτό για μετά. Άρα, αυτό τι σημαίνει, ότι 5 παιχνίδια, αν με το καλό που λογικά θα είμαστε μέσα στην εξάδα, έτσι δεν θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε στην εξάδα, δεν ξέρω εσύ αν υπάρχει. Εντάξει, κοίτα, στην Ελλάδα είμαστε ποδόσφαιρο, είναι. Ποτέ δεν ξέρει τι γίνεται, ναι, αλλά... Όχι, όχι. Αν ήταν σε οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα. Έτσι με στοιχειώδες κανόνες παιχνιδιού, μπορεί να λέγαμε ότι κοίτα να δεις ρε φίλε, μπορεί να μην είμαστε και στην εξάδα, έτσι. Αλλά επειδή είμαστε στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ξέρουμε και τη δυναμικότητα και πώς λειτουργεί αυτό και τη δυναμικότητα ενώ των άλλων ομάδων, λίγο ή πολύ λέμε ότι μέσα στην εξάδα δεν γίνεται να μην είμαστε. Άρα αυτό τι σημαίνει, 5 παιχνίδια ακόμη σίγουρα για αυτό που θα θέλει να δει την ομάδα του. Φυσικά εμείς μιλάμε για τη δική μας ομάδα. Υπάρχουν όμως, έχουν βγει ήδη τα διαρκείας και από ό,τι φαίνεται γίνεται ένας μικρός ή μεγάλος πανικός κοντά τις 3.000. 5 παιχνίδια μόνο. 5, πόσα να είναι.
Μέσα έξω δεν θα είναι. Και τέτοια, τα έξω θα είναι, ρε φίλε, για την έδρα σου. Α, για τα διαρκείας λες. Για τα διαρκείας, λέω. Να πάμε με τα δικά μας διαρκείας στις έδρες των αντιπάλων. Για μένα είναι λίγο δύσκολο. Εξοντοτικό για τον Άρη αυτό, έτσι. Γιατί? Γιατί αν φαντασίσω ότι θα ξεκινήσει η ομάδα από 20-25 Ιουλίου να παίζει με παιχνίδια. Για όλους θα είναι. Τι θα πει εξοντοτικό. Εντάξει. Οι άλλοι έχουν το διπλάσιο μπάτζετ από τον Άρη όμως. Δεν έχει σημασία. Ναι. Η Ξάνθη, ας πούμε, ο Αστέρας και τα λοιπά θα ξεκινήσουν. Το διπλάσιο, ένα-ένα. Τώρα πας από το ένα στο άλλο. Το διπλάσιο μπάτζετ μπορεί να έχουν αριθμητικά παίκτες. Και κάποιες ομάδες δεν θα ξεκινήσουν όπως ξεκινάει ο Άρης. Έτσι. Ένα λεπτό. Ένα-ένα. Ο Άρης 20 Ιουνίου θα ξεκινήσει με τη Βασία. Ένα-ένα. Οι πέντε το ίδιο θα ξεκινήσουν. Μία εβδομάδα διαφορά θα παίξει ο Άρης και μέχρι και από τον ΠΑΟΚ. Τον πρωταθλητή, μία εβδομάδα θα έχει διαφορά. Όχι, ο ΠΑΟΚ δεν θα ξεκινήσει όσο νωρίς προετοιμασία. Ρε φίλε, το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι. Α, το πρώτο παιχνίδι. Πότε ξεκινάει η ομάδα προετοιμασία? Τι να κάνουμε αυτοί, αν είναι, δεν ξέρω, κάνουν άλλο τρόπο προετοιμασία, δεν ξέρω. Οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις είναι μία εβδομάδα μετά τον Άρη. Και αυτό που είπες, διπλάσιο μπάτζετ. Όχι, δεν είναι δύο. Η μία είναι δύο. Γιατί ο ΠΑΟΚ, λόγω της είσοδο του Άγιαξ, μάλλον που αποκλείστηκε και τη είσοδο. Ναι, ένα τέτοιο γλυκό. Θα πάει ένα τέτοιο, αλλά θα κερδίσει 15 μέρες. Όχι, μία εβδομάδα κερδίσει. Μία εβδομάδα. Χθες τα λέγαμε τον Τάσο. Τώρα μην με κάνεις, τέλος πάντων. Και 15 μέρες να κερδίσει που δεν είναι έτσι. Μία έναν γύρο γλιτώνει. Τρεις θα έπαιζε, θα παίξει δύο. Δύο προκριματικούς θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης θα παίξει τρεις για να μπει στους ομίλους του UEFA. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει δύο, αν θέλει να μπει στους ομίλους του Champions League. Αυτό που είπες, θα έχουν το διπλάσιο budget. Δεν σημαίνει ότι θα έχουν και περισσότερους παίκτες. Δεν το κατάλαβα. Έχουν περισσότερη ποιότητα όμως. Ποιότητα μπορεί να έχουν. Παίκτες δεν θα έχουν περισσότερους. Ποιότητα, και αυτό σχετικό είναι. Φυσικά, όταν έχεις περισσότερα χρήματα, σίγουρα αγοράζεις τη μεγαλύτερη πιθανότητα να μην πάρεις παίκτη παλτό. Αυτό ναι. Αλλά παίκτες δεν σημαίνει ότι θα έχεις περισσότερους. Παίκτη θα έχω κι εγώ, παίκτη θα έχει και αυτό. Σίγουρα λιγότερο ποιοτικό, ναι. Αλλά τους ίδιους παίκτες θα έχουν. Πάνω κάτω. Ακόμα και οι 15-20 μέρες. Ναι. Ο Άρης θα ξεκινήσει νωρίτερα την προετοιμασία του. Είναι ναι. πολύ. Είναι για πολύ. Μένα είναι εξοντοτικό. Ωραία. Εξοντοτικό μη. Εξοντοτικό. Ειδικότερα αν περάσει στα προκριματικά ναι. του, στους ομίλους του UEFA, έτσι. Θέλουμε να περάσουμε, φίλε. Εντάξει, αυτό λέμε. Θέλουμε να περάσουμε. Ειδικότερα αν περάσει. Για την ομάδα θα είναι μεγάλο. Βήμα-βήμα. Ναι, ένα-ένα. Λοιπόν, άρα για να ξεκινήσουμε από εκεί, αυτό είναι στο δεύτερο. Αυτό πήγαινε στη διεξαγωγή και στον τρόπο διεξαγωγής του πρωταθλήματος που έχουμε πλέον, το πώς θα διεξάγεται. Είναι τελειωμένο. Εδώ και κάποια 24 ώρα ξεκινάμε από τον ψηλό μικρό χαμούλι που έγινε όσον αφορά την ανακοίνωση της, που την έχω ρε, την έχω ή δεν την έχω, που ήταν, εδώ τα εισιτήρια διαρκές, είμαστε όλα about Άρης φυσικά, τα εισιτήρια διαρκές πάει κυκλοφόρησαν πριν αποφασίσει η Super League για τα play-off μετά τη λήξη κανονικής περίοδου και την ανάδειξη του πρωταθλητή μέσα από αυτή τη διαδικασία, και γι' αυτό το λόγο τα παιχνίδια που θα γίνουν στα play-off δεν συμπεριλαμβάνονται στα διαρκείας. Ωραία. Υπάρχει, όπως είπες και εσύ, έτσι πέσαμε κάτω σαν κλασική έργα, όπως είπα στην αρχή, που το κάνουμε συνέχεια αυτό το πράγμα, δικαίως ή αδίκως κάποιες φορές. Πέσανε τα κομπιουτεράκια και διάβασα και εγώ κάποιους φίλους, δυσανασχέτησαν. Ως ένα σημείο θεωρώ λογικό αυτό, ως ένα σημείο, λοιπόν, διότι ο άλλος τώρα τι σου λέει πλέον, ποια είναι τα στάνταρ παιχνίδια πλέον. 13. 14 παιχνίδια. 14 είναι στάνταρ. 13 πρωταθλήματα ναι, και ένα στάνταρ του. Και ένα στάνταρ. Γιατί χτύπα ξύλο. 14. Να στα πω εγώ που τα έκανα. Για κάτω. Στα πέταλα, ας πούμε. Ναι. Βγαίνει, αν έχεις διαρκείας 10 ευρώ. 10 ευρώ και κάτι ψηλά. 10 ευρώ και κάτι ψηλά. 12,5 βγαίνει αν έχεις. Για τα πέταλα, μιλάμε. 12,5 βγαίνει αν έχεις. Άστο, εγώ θέλω να πάμε μόνο στα πέταλα, Αντώνη. Στα πέταλα. Μόνο στα πέταλα. 10 ευρώ γιατί. Ανά εγώ, να γιατί, το 12,5 αν δεν έχεις διαρκείας. Ναι, γιατί και η θύρα 2 και πολύ περισσότερο τα επίσημα και τα άλλα είναι πολύ πιο ακριβές θύρες. Οπότε εκεί σίγουρα θα έχεις. Τα πέταλα. Γιατί και. Του λαού. Αν υποθέσουμε ότι 9 παιχνίδια έχουν 10 ευρώ και 5 παιχνίδια έχουν 15 ευρώ. Είναι 175 ευρώ. Άμα το διαιρέσει με τα 14, βγαίνει περίπου 10 ευρώ. Ναι, άρα δηλαδή με λίγα λόγια, για να μην το. Αυτός που θέλει, ας το πω, γιατί θα πάρουμε και τις δύο πλευρές του νομίσματος, έτσι. Αυτός που θέλει να γκρινιάξει θα πει 12 ευρώ και κάτι είναι αν πάω 1-1 και στο κάτω-κάτω, ξέρεις, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτός που δεν θα πάρει διαρκές δεν θα πάει και σε όλα τα μάτς. Εντάξει. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. 2-3 παιχνίδια να χάσει ναι. ή να κάνει. 2-3 ή αν βρέχει ή αν κάνει ο άλλος. Δεν πάει, ρε φίλε. Δεν πάει. Εντάξει, ναι. Άρα λέει δεν κερδίζω τίποτα. Δεν κερδίζω τίποτα. Εντάξει, για να παρουσιάζουμε και τις δύο πλευρές του νομίσματος. Άρα λέει εγώ, ρε φίλε, γιατί να πάρω διαρκείας. Εντάξει, και να πάω και στην ουρά και να στείνομαι και να πάρω. Αυτή είναι μία πλευρά. Αυτή είναι μία πλευρά. Η άλλη πλευρά του νομίσματος λέει ότι
Παίρνουμε διαρκές πρώτιστα για να βοηθήσουμε την ομάδα οικονομικά και. Αυτό. Όλα τα παρελκόμενα αυτό. Να μην τα λέμε συνέχεια και κάθε χρόνο. Εσύ πού βλέπεις να γίνει έστω και 1% η ζυγαριά σε αυτό. Θα σου πω τη δικιά μου την άποψη. Ναι. Και πώς νομίζω ότι σκέφτονται οι Αριανοί. Όπως νομίζω ότι σκέφτονται οι Αριανοί. Όχι, πρώτα θα μου πεις εσύ τη δικιά σου. Δικιά μου την άποψη. Ναι. Η έννοια του διαρκείας στο πανευρωπαϊκά παγκοσμίως, η έννοια του διαρκείας είναι να έχεις κάποια προνόμια στην τιμή. Έτσι. Ναι. Να κερδίζει κάποιος κάτι. Όπως πας και προπληρώνεις κάτι. Τα δίνεις μπροστά τα λεφτά που λέμε και σου δίνουν κάποια έκπτωση. Έτσι είναι και παγκοσμίως. Μα γι' αυτό είναι και το διαρκές. Αυτό ακριβώς. Κάποια προνόμια. Στον Άρη όμως, με την οικονομική κατάσταση και με τη ρευστότητα αυτή τη στιγμή που έχει ο Άρης, χρόνια δεν ισχύει αυτό. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, όντως. Οπότε ένα η δικιά μου άποψη είναι ότι παίρνουμε το διαρκές για να βοηθήσουμε τον Άρη στη ρευστότητα, για να κάνει τις μεταγραφές, να δώσει προκαταβολές, να φτιάξει το γήπεδο. Να. Και δεν κοιτάμε το άλλο το κομμάτι που είναι το να έχει κάποιο προνόμιο. Ωραία. Και εγώ και εμένα η άποψή μου για να κλείσουμε και να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Εάν το δουν έτσι και το διαβάσουν έτσι όλοι οι Αριανοί, βγάζουμε το ότι θα έχει προνόμια αν πάρει διαρκεία και κοιτάμε μόνο να βοηθήσουν την ομάδα. Αυτό και ωραία. Και εμένα προς εκεί συγκλίνει η άποψή μου. Απλά τι θα έκανα εγώ, έτσι. Ουσιαστικά το προνόμιο, ξέρεις ποιο είναι. Έχοντα διαρκεία. Να μην κάθεσαι στην ουρά. Και να κλειτώ στην ουρά. Υπάρχει και η Βίβα, βέβαια, αλλά εντάξει. Ιδιαίτερα και στα ντέρμπι, έτσι. Αυτό ακριβώς. Και να γλιτώνεις στην ουρά του. Οπότε δεν χρειάζεται γιατί να το ψάχνουμε. Γιατί είμαστε και λαός της τελευταίας στιγμής, έτσι. Σαν Έλληνες, γενικότερα. Εντάξει, αντικειμενικά δεν μπορούσε να βάλει τα παιχνίδια μέσα του. Ωραία. Ένα-ένα. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Ένα-ένα. Πάντα το λέω αυτό. Ένα-ένα. Λοιπόν, εγώ τι θα έκανα. Πάντα γιατί. Η οπτική μου γωνία, τι θα έκανα εγώ αν ήμουν πρόεδρος, έτσι. Ωραία. Εγώ τι θα έκανα. Εφόσον βλέπω έστω και 5% δυσαρέσκεια να πω εγώ, θα έβαζα στη διακριτική ευχέρεια του κόσμου, ακούς, να πάρει, να αγοράσει και για τα λέω. Από τώρα, ναι. Δεν ξέρω φυσικά την τιμή. Ναι. Θέλεις άνευ play-off, αυτή την τιμή που ισχύει τώρα. Θέλεις με play-off, αυτή την τιμή. Συν 20, συν 30 ευρώ, δεν ξέρω, 15, 25. Μπερδεύεται το πράγμα. Μπερδεύεται. Καλύτερα εντάξει. Να βγάλεις ένα μίνι διαρκείας που θα βγάλει τότε και τελείωσε η υπόθεση. Ωραία. Αν βγάλεις. Για να κλείσουμε και με αυτό, όλο λέμε να κλείσουμε. Θα την κλείσω να τα πούμε μετά. Κλείστε. Όχι, εντάξει. Μίνι διαρκείας πιστεύω ότι δεν θα προλάβεις να βγάλεις, φίλε. Μίνι διαρκείας τότε, εκείνη την περίοδο, το Μάιο. Δεν είχαν βγει. Δεν είναι Μάιο. Λίγο μπερδεύεσαι. Άμα ξεκινήσουν Μάιο τα. Τα play-off θα τελειώσουμε Αύγουστο. Πώς λοιπόν, θα γίνει ρε φίλε, Μάιο θα ξεκινήσουν. Όχι. Το πρωτάθλημα θα τελειώσει φίλε χωρίς να ξέρω έτσι, γύρω στο Μάρτιο θα τελειώσει. Μάρτιο. Βέβαια. Τόσο νωρίς. Τέλη Μαρτίου, πότε θα τελειώσει. Πώς θα γίνει αυτό ρε φίλε. Τέσσερις αγωνιστικές λιγότερο, ένας μήνας λιγότερο ρε φίλε, πότε θα τελειώσει. 16 δεν ήταν η ομάδα. Τέλη Μαρτίου. 15 δεν ήταν τα παιχνίδια φέτος. 30 αγωνιστικές ήταν. 30. 15 ομάδες, 30, τώρα είναι 26. Τέσσερις αγωνιστικές λιγότερο. Ένα μήνα λιγότερο. Αρχές Απριλίου. Μπράβο, αρχές Απριλίου. Άμα είναι να τελειώσει εσύ, Αντώνη, και κάνουμε άλλες 10 αγωνιστικές θα είναι. Μέσα, αρχές Απριλίου. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό. Θα προλάβει και απολάβει. Εντάξει, εγώ το θεωρώ λίγο δύσκολο. Δεν έχουν ξαναβγεί μήνυ διαρκές ρε Ζάχο. Έχουν βγει. Επισκόρδα ήταν νομίζω. Επισκόρδα ήταν, αν θυμάμαι καλά. Και ήταν και η χρονιά που ήμασταν και τελικό νομίζω. Τώρα ποιο τελικό Καφτατζογλίου πρέπει να είναι. Λοιπόν. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα σχολιάσουμε και τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Εδώ διαλύεται η κοινοβουλευτική ομάδα της Ένωσης Κεντρών τώρα. Τι μου λες. Κάτσε ρε φίλε, γιατί συγκώθηκε η τρίχα μου κάγκελο. Έγινε Μέρκελ, καγκελάριος. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Ράδιο Μαρμίτα, κυτρινό μαύρη εκδοχή της εκπομπής σήμερα, όπως και κάθε Πέμπτη τον τελευταίο καιρό. Ξέχασα να, φυσικά να πω για τον ηχολήπτη τον Ιωάννη Τοζάτσι, πολύτιμο συνεργάτης για άλλη μια φορά ο Γιάννης. Λοιπόν, έχουμε εδώ το πρώτο σχόλιο από τον φίλο τον Στέφανο που μας δίνει μια άλλη οπτική πάνω σε αυτό που λέγαμε Αντώνη για τα διαρκείας. Ναι, γράφει ο Στέφανος, αλλά εμείς που θα έχουμε τα διαρκείας σίγουρα θα έχουμε έκπτωση για τα play-off. Οπότε θα βγαίνουμε και χρηματικά κερδισμένοι. Σίγουρο δεν είναι τίποτα. Εντάξει, αλλά δίνει μια άλλη οπτική γωνία, όπως και γενικότερα, ας πούμε, με ένα φίλο που συζητούσα προχτές, λέει, Ζάχο, αν πάμε τελικό, εμείς λέει με τα διαρκείας θα έχουμε, λέει, δεν θα έχουμε και μια προτεραιότητα, λέει, στον τελικό, στα εισιτήρια του τελικού. Η λογική αυτό λέει. Αυτό λέει, αλλά. Δεν μπορούμε να ξέρουμε. Ας πάμε. Εντάξει, κοίτα.
τα διαρκεία θα έχουν κάποιο. Γι' αυτό το, τώρα το λέγαμε. Κάποιο μπόνους θα έχουν, ρε φίλε. Δηλαδή ένα λεπτό. Έχουν κάποια άλλα ένα προνόμια όπως 30% στη φανέλα της ομάδος, 10% κτλ. Θα πάμε τελικό. Αυτά είναι όλα εικασίες τώρα. Θα πάμε τελικό, λέμε τώρα. Και θα είναι τα εισιτήρια. Να μην πω τώρα. Δεν θα έχουν μια προτεραιότητα τα διαρκεία. Θα έχουν. Και λογικά πρέπει να έχουν. Λογικά, αν είναι, ξέρω εγώ, 25.000 τα εισιτήρια φέρει πίν, δεν θα υπάρχει θέμα. Αν είναι 10.000 τα... 25.000 είναι λίγο δύσκολο να είναι πλέον. Δεν ήταν ούτε στον τελικό του... Ποτέ δεν ξέρεις. 25 ήταν στον τελικό του 10. Ναι, ναι, ήταν, ποτέ, επειδή ποτέ τα θυμάμαι πολύ καλά, ωραία. 23.460... Ωραία. Και ξαναπάει Παναθηναϊκός Άρης στον τελικό, δεν θα έχει από 20.000. Από 20.000. Ναι, καλά. Εντάξει, τώρα με αυτά που γίνονται. 20, 25, τι 15 τώρα. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Ανάλογα και ποιος είναι η κυβέρνηση, αυτά παίζουν ρόλο. Ανάλογα τις διασυνδέσεις που έχεις, είπαμε στην Ελλάδα, έξω από το χορτάρι παίζεται περισσότερο το παιχνίδι παρά μέσα στο χορτάρι, ακόμη και σε αυτά τα θέματα. Οπότε 25.000, όπως είπες, θυμάμαι στον τελικό του ΟΑΚΑ ήταν 23.460 συν 1.500 προσκλήσεις. Επίσημα 25.000 δηλαδή. Λοιπόν, είπαμε για τα διαρκείας. Λοιπόν, πάμε στην διεξαγωγή. Των play-offs στη εξαγωγή του πρωταθλήματος, Αντώνη, νομίζω ξέρεις ότι πλέον οι πρώτες 6 ομάδες θα παίζουν για το πρωτάθλημα, δηλαδή και ακόμη και ο πρώτος και ο δεύτερος και ο τρίτος με τη λογική τους θα μπορούν να προσπαθήσουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Για τη δική μου λογική, ο τέταρτος, ο πέμπτος και ο έκτος είναι πολύ δύσκολο να το διεκδικήσουν, διότι η λεπτομέρεια που τη διαβάσαμε χθες, τη σχολιάζαμε εδώ με τον Τάσο, είναι ότι θα μεταφέρουν τη βαθμολογία τους. Ναι. Και άμα πάρουμε τουλάχιστον τα 10 τελευταία χρόνια, να μην πάμε πιο πίσω. 15-20 βαθμούς διαφορά ο πρώτος με το 5ο έκτο, ξέρω. Αυτό είναι το καλό σενάριο που είπες, 15 βαθμούς. Είναι ένα λογικό, ένα λογικό σενάριο, γιατί φέτος, αν πάρουμε, ο Άρης είχε, που ήταν 5ος κιόλας, δεν ξέρω, ο Πανιώνιος που ήταν έκτος, ο Άρης είχε 31 βαθμούς. Έτσι, θα μου πεις τώρα, ήταν μια χρονιά που η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα ήταν και αίτητη. Δεν έκανε πολλές απώλειες. Αλλά η λογική λέει ότι θα είναι 15 βαθμούς με 20. Πώς μπορεί να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μια ομάδα πάνω στα τελευταία χρόνια? Όχι, πάω να δω, ας πούμε. Δεν με καίει αυτή τη στιγμή τόσο που να δω την πρώτη θέση, όσο το Champions League. Όχι, θα σου πω γιατί. Υποτίθεται. Που και αυτό ήταν 20 βαθμοί διαφορά. Εντάξει. Άκουσε με. Υποτίθεται. Τι το Champions League, για να βγεις δεύτερος? Ναι. Όχι. Υποτίθεται ότι μπορεί να παίρνει το πρωτάθλημα. Υποτίθεται, λέω ξανά τρίτη φορά αυτή τη λέξη, ότι αυτό γίνεται για να προσδώσουμε περισσότερο ανταγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα. Έτσι. Ούτως ώστε ο πρώτος να βγαίνει από τα play-off. Δηλαδή, εσύ βγήκες έκτος, Ξάνθη, Πανετολικέ, Λέστερ. Μπορείς να πάρεις το πρωτάθλημα. Κατάλαβες, αυτό δεν είναι. Ουσιαστικά για να μην υπάρχουν φιλικά, νομίζω, μεταξύ του πρώτου, δεύτερου και του τρίτου. Ίσα-ίσα, τώρα είναι που θα λέω εγώ, αν υπάρχουν τα φιλικά που υπάρχουν, να μην γελιόμαστε, ο τέταρτος, ο πέμπτος και ο έκτος είναι αδιάφοροι. Αδιάφοροι θα είναι. Γιατί θα είναι αδιάφοροι? Άμα ας πούμε τώρα, ας πάρουμε τη φετινή τη βαθμολογία, έτσι. Ναι. Ο Πανιώνιος είχε 38 και ο Άρης είχε 49. Όχι, για τα play-off σου μιλάω, φίλε. Εγώ δεν μιλάω. Ναι, για τα play-off. Κάνεις ένα λάθος. Και η Ευρώπη δεν θα παίζει μέσα σε αυτό. Μέχρι ο πέμπτος θα βγαίνει σε Ευρώπη. Άρα ο έκτος δεν θα προσπαθεί να περάσει τον πέμπτο. Ο έκτος θα προσπαθεί να περάσει τον πέμπτο. Υποτίθεται ότι ο έκτος δεν πάει να βγει πέμπτος. Υποτίθεται ότι ο έκτος πάει να βγει πρώτος. Αυτό υποτίθεται. Γιατί υποτίθεται? Ο έκτος θα προσπαθεί να βγει. Ρε φίλε, με δίνει ο πρωταθλητής θα βγαίνει από τα play-off. Ωραία. Εγώ τι θα κοιτάξω? Η Ευρώπη δεν θα βγαίνει από τα play-off. Φυσικά. Εγώ θα κοιτάω να βγω Ευρώπη ή να πάρω το πρωτάθλημα. Ξαρτάται σε τι θέση θα είμαι και τι μπορώ να περάσω. Αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Το ίδιο λέμε. Εγώ δεν θα κοιτάω να βγω Ευρώπη και θα κοιτάω να πάρω το πρωτάθλημα. Εφόσον μου δίνεις την δυνατότητα να πάρω το πρωτάθλημα, θα κοιτάξω να βγω πέμπτος, πρώτος θα κοιτάξω να βγω. Μου δίνεις όμως στην ουσία αυτή την πιθανότητα ή όχι? Αυτό σου λέω. Όχι, δεν σου δίνω. Η διαφορά είναι 20 και 30 από τη διαφορά. Πώς αυτό θα γίνει? Σου λέω. Άρα αυτό ο έκτος θα κυνηγάει να βγει Ευρώπη και ο, ας πούμε, ο φετινός πέμπτος Άρης θα κυνηγούσε να πιάσει τον Ατρόμητο. Που πάλι ουσιαστικά δεν που θα έχει. Και δεν έχει καμία τέτοια. Την ΑΕΚ θα κυνηγούσε. Από την ίδια αφετηρία ξεκινάει. Και την ΑΕΚ, για πες μας, ας πάρουμε το δικό σενάριο. Την ΑΕΚ είχαμε 8 πόντους διαφορά. 8 πόντους. 8 πόντους. 3 νίκες. Σε 10 αγωνιστικές να περάσουμε την ΑΕΚ 8 πόντους. Πες ότι ήταν. Που η ΑΕΚ φέτος δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. 8 πόντους διαφορά. Δύσκολο. Μπορούσαμε, λες, αν γινόταν φέτος, μπορούσε να περάσει ο Άρης στην ΑΕΚ. Σου μιλάω με ένα σενάριο με μια δύναμη αγωνιστικά. 10 αγωνιστικές είναι 30 βαθμοί. Ναι. 8 πόντους διαφορά. Δεν ξέρω, δύσκολο. Είδες.
Δύσκολο. Παρόλο... Μιλάμε για το 1 τρίτο του πρωταθλήματος. Παρόλο που βλέπουμε ότι η ΑΕΚ δεν μπήθε αγωνιστικά, ακόμη και ο Άρης, ας πούμε, δείχνει, έδειχνε μια καλύτερη εικόνα από την ΑΕΚ, ακόμη και σε αυτό το σενάριο λες ότι δύσκολα θα περνούσε ο Άρης την ΑΕΚ, έτσι. Δεν ξέρω, ναι. Δύσκολα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Δύσκολα θα την περνούσε την ΑΕΚ. Α, πάρουμε μια υπόθεση όμως ότι ο Άρης του χρόνου θα είναι πολύ καλύτερος και πιο ανταγωνιστικός. Ναι, όχι. Εγώ λέω αν φέτος ίσχυε. Ναι, πες φέτος... ότι αυτό που ισχύει φέτος για τον χρόνο. Φέτος δεν είχαμε ελάχιστες πιθανότητες. Ναι, ελάχιστες. Ίσχυε από του χρόνου. Ο οπαδός και φίλος του Ατρόμητου όμως θα είχε πιο πολλές ελπίδες να πάρει το καλό εισιτήριο του UEFA. Ναι. Έτσι, γιατί η ΑΕΚ έχασε το κύπελο. Σωστά. Έτσι. Άρα το καλό δεν βγαίνει από το κύπελο. Είχε 5 βαθμούς διαφορά με την ΑΕΚ. Ναι. Οπότε θα μπορούσε πολύ εύκολα οι 5 βαθμοί σε 10 αγώνες. Κακά τα ψέματα. Ούτε ο Άρης θα μπορούσε να περάσει, λέω εγώ. Ούτε ο Ατρόμητος. Παρόλο ότι η ΑΕΚ είναι ικτρή αγωνιστικά. Έτσι λέω εγώ. Γιατί κάνω επαναλαμβάνω. Μια παρένθεση. Να την κάνεις. Σιώπης και Βαλεριάνος στη βασική ομάδα, στη βασική εντεκάδα της Ελλάδας μέσα στην Τουρκία. Ναι, το παιχνίδι αυτό τώρα θα πηγαίναμε εκεί. Είναι το φιλικό. Το φιλικό. Ναι. Τουρκία-Ελλάδα στην Ατάλεια γίνεται, ναι, έτσι. Ναι. Πασχαλάκη βλέπω κάτω από τον goal post. Oh, Πασχαλάκη, κάτσε να το βάλω στο ημίχρονο στο τελικό να προλάβω. Να τρέξω λίγο. Και από αριστερά λίγο βρώμα θα είμαστε. Γιατί? Και από αριστερά λίγο βρώμα θα είμαστε. Ναι, αυτό που σχολιάζαμε είναι καλό να το βάλουμε και σαν quiz. Εγώ έχω μία. Θυμήθηκα κάτι, να μην το πω. Α, βέβαια, βάλω το αυτό θα το βάλουμε σαν κουιζάκι και για τώρα που θα ανοίξουμε και τις γραμμές σε λίγο. Ναι, βέβαια. Πότε άλλοτε, διότι αυτή τη στιγμή μπορεί να μην υπολογίζεται ο Βαλεριάνος, Γιώργος λέει το Βαλεριάνος, πώς λέγεται. Γιώργος λέγεται, αλλά μέχρι τις 30 Ιουνίου λογίζεται μέχρι σαν παίκτης του Άρη. Μέχρι 30 Ιουνίου είναι παίκτης του Άρη. Ναι, αυτή τη στιγμή είναι δύο παίκτες του Άρη στη βασική ενδεκάδα. Πότε άλλοτε είχε ο Άρης δύο ή περισσότερους. Εγώ θυμάμαι μια περίπτωση που είχε περισσότερους και το θυμάμαι καλά γιατί θυμάμαι το μάτς παρότι είναι... Ελλάδα-Ιταλία έπεσε. Τι το λες ρε εσύ. Εντάξει, αυτό λες εσύ. Αυτό λέω εγώ, το θυμάμαι γιατί το έβλεπα στην τηλεόραση. Να μας πούμε τους παίκτες. Όχι Ελλάδα-Ιταλία. Ιταλία-Ελλάδα. Ιταλία. Μας πούμε τους παίκτες. Δεν μας πούμε το παιχνίδι. Σωστά. Ιταλία-Ελλάδα είναι. Αν θυμάται ο κόσμος, η πιο μεγάλη ηλικία φυσικά, πότε ο Άρης είχε δύο βασικούς τα τελευταία πόσα χρόνια. Να πούμε, τέλος πάντων, από ό,τι θυμάται ο καθένας, δύο βασικούς στην αρχική εντεκάδα ή γενικότερα να παίξουν ένα μάτς στην εθνική Ελλάδος. Έτσι. Ναι. Δύο αυτή τη στιγμή. Ο Σιώπης, εμένα δεν μ' αρέσει που παίζει, να σου πω την αλήθεια. Φοβάσαι, φοβάμαι, δεν θέλω τον. Αν και τον θεωρώ μυαλωμένο τον Μανώλη τον Σιώπη και ξέρω το, πιστεύω ότι ξέρω το συμφέρον του είναι να μείνει στον Άρη. Έτσι λέω εγώ. Και βέβαια... αλλού το συμφέρον ήταν να μείνει στον Άρη, αλλά. Ποιανού ήταν αλλού. Δεν πιέζει και πολύ. Ποιανού ήταν. Ματέο, ρε φίλε. Δεν είναι στο χέρι του. Πώς δεν είναι. Δεν μπορεί να απολυθεί χωρίς τη σύμφωνη δικιά του γνώμη. Σωστό αυτό. Αλλά και αυτό δεν μπορεί να πάει κάπου που θέλει χωρίς να το αφήσει η ομάδα του. Για ένα χρόνο δεσμεύεται με συμβόλαιο. Βεβαίως, βεβαίως. Δηλαδή, μπορεί να του πει η ομάδα, κάτσε εδώ πέρα, θα σε πληρωλέω να το πάρει εγωιστικά και η ομάδα, γιατί και εμείς τα λέγαμε αυτά παλιά, αν θυμάσαι. Κάτσε εδώ ένα χρόνο, κάτσε στον πάγκο και καρφωμένο το συμβόλαιό σου στον τοίχο και κάτσε ένα χρόνο εδώ. Που δεν θα το πει ποτέ μια ισπανική ομάδα αυτό, αλλά λέμε. Αυτό είναι, κάτσε να δω την ομάδα. Λοιπόν, εντάξει, τέλος πάντων, ωραίο κουλιζάκι. Αυτός είναι ο Φυρός σίγουρα, έτσι. Ναι, Φυρός είναι αυτός. Αυτός είναι που είπες ο δεύτερος. Ναι. Και μπήκε αλλαγή σου λέω και ο τρίτος. Μάλιστα. Θυμάμαι καλά. Σίγουρα, το θυμάμαι το μας γιατί ήταν live. Το... Δύο υπάρχουν σίγουρα ναι. Στη βασική. Το θυμάμαι. Ναι. Το 1-1 είναι στην Ιταλία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω αυτή η φωτογραφία είναι από αυτό. Θα το δούμε πιο κάτω. Αυτό από το... Όχι, από αυτό αποκλείται να είναι από το παιχνίδι αυτό. Γιατί στην Ιταλία σου λέω έγινε το παιχνίδι αυτό που σου λέω. Ιταλία-Ελλάδα 1-1. Ναι. Αυτό είναι. Αυτό. Θυμάμαι και Τζόφι, αυτό σου λέω. Λοιπόν. Είπαμε και για τα. 1982. Λέει προκριματικά παγκοσμίου όμως, δεν λέει φιλικό. Προκριματικά παγκοσμίου, ε. Κυπέλλου του 1982. Ναι. Εγώ θυμόμουν φιλικό, εντάξει. Και μπήκε και αλλαγή ο Γιώργος ο Σύνδρος. Για δεν τον έχει αλλαγή. Λοιπόν, έχουμε κούι. Κούι Φιερό και στο 46 ο Σύνδρος. Ρε φίλε, είμαι μεγάλος. Τεράστιος. Με παραδέξεις, δώσε. Τεράστιος. Σου το είπα στο διάλειμμα. Μου το είπες, ναι. Κάνε και το νεαρό να έρθει μέσα λίγο. Ναι. Το νεαρό Νίκο Παπαδόπουλο εδώ πέρα που ήταν μείον. Αν μας ακούει ο Νικόλας, ας έρθει. Μείον 9 ήταν τότε ο τέτοιος, δεν πειράζει. Γιατί γελάζε. Εγώ πρέπει να είχα γεννηθεί, ίσως ήμουν εκεί. Στους πόνους είμαι, κάπου εκεί. Στους πόνους ή ήταν που γνώριζε και έκανε καμάκι ο μπαμπάς στη μαμά. Όχι, όχι, στους πόνους είμαι, γιατί το 82 γεννήθηκα. Ναι. Απρίλιο γεννήθηκα το 82. Αυτό πρέπει να είναι καλοκαίρι τώρα, ξέρω εγώ πότε είναι. Εγώ θυμάμαι ότι είναι τέτοιο, φίλε, επειδή και αυτά τα θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είναι Φεβρουάριο-Μάρτιο. Κάπου εκεί είναι. Ήμουνα εκεί στους πόνους. Στους πόνους ήσουν. Ναι, ναι. Λοιπόν, άρα θυμάται καλά ο μεγάλος. Τεράσιος, όχι. Ο τεράσιος. Σου είπα και τους παίκτες και σου είπα και αλλαγή ο Ζήνδρος. Έτσι, πριν το βρεις εσύ. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ τώρα εθνική ύμνη.
στο γήπεδο. Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη σημασία το φιλικό. Σαν γόητρο έχει πάντα όταν παίζουμε με τη συγκεκριμένη ομάδα. Λοιπόν, τι θέλεις να σχολιάσουμε τώρα πριν πάμε στο δεύτερο διάλειμμα να βάλουμε και τον κόσμο. Να ανοίξουμε και τις γραμμές. 23, 10, 2, 87 και 3, 8, αν και το είπαμε. Είπαμε θα βάλουμε ένα quiz, είπαμε τη λύση. Δεν θυμάμαι βέβαια. Ήταν το 81 τελικά το μάτς. Για τα προκριματικά του 82. 14 Ενδεκάτου του 81. Ενδεκάτου, Νοέμβριο. Και την κολάρα φυσικά την πέτυχε ο Ντίνος Οκούης. Ο Ντίνος Οκούης. Με κεφαλιά. Με εκπληκτική κεφαλιά. Με κεφαλιά. Ο Τζόφι είναι. Τεράστιο. Μπορώ να σου πω και σε ποια αιστεία το βάλε. στο Τζόφ. Και μάλιστα η σέντρα. Βάλτο. Έχει στα τέτοια. Η σέντρα είναι του Γιώργου του Ζίνδρου. Άμα το βάλει, η σέντρα είναι του Ζίνδρου. Προχώρησε το. Από την. Ποιο προηγήθηκε, Ζάχο. Οι Ιταλοί προηγήθηκαν. Σιγά μην προηγηθούμε και μέσα στην Ιταλία. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οχτάρια. 69, 45, 2, 87 και 3 οχτάρια. Τι έφαγες ρε. Αυτό δεν το θυμάμαι τον Golden Talon. Πώς να το θυμάμαι. Σέντρα γλυκιά από εδώ από τη δεξιά πλευρά. Κεφαλιά ο Ντίνος ο Κούης και 1-1. Ρε φίλε. Φοβερό. Τη σέντρα ο Ζίνδρος συμπιάζει. Είδες, το βλέπεις ο Ζίνδρο. Για να παραδέχεσαι τον τεράστιο. Ασύλλητη κεφαλιά. Τον τεράστιο Ζάχο. Φοβερός γυρόλικος. Λοιπόν, δεν άκουσα την άποψή σου για το πώς θα γίνονται τα play-off. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό, αν διαφωνείς. Εντάξει, δεν παίζει και μεγάλη... Για μένα άσκοπα παιχνίδια. Πιστεύω ότι ο Άρης θα καταφέρει να είναι μέσα στην τετράδα. Τώρα από εκεί στην και τετράδα, πέρα... Λες, στην τετράδα, έτσι? Ναι, στην τετράδα. Τώρα από εκεί και πέρα... Χωρίς να ξέρουμε ακόμη ούτε βέβαια. Υπάρχουν πολλά αν από εκεί πέρα, ρε Σιζάχο. Υπάρχουν πολλά αν. Αν μπει στους ομίλους του UEFA, αν πάρεις τα 7 εκατομμύρια, θα μπορέσεις να κάνεις καλύτερη ομάδα, θα είσαι κοντά στους 3 πρώτες θέσεις, θα μπορέσεις να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω. 7 γιατί, 7 έχει όρι. Ή κάπου εκεί είναι, 7 με 8 εκατομμύρια. Κάπου εκεί είναι τα έσοδα, ναι. Είχα διαβάσει ότι φέτος το UEFA θα πέσει πολύ περισσότερο χρήμα. Είναι γύρω στα 7 και μετά ξέρεις ότι. Όπως και τότε στους ομίλους που ήμασταν, κάθε νίκη 500 χιλιάρικα. Ναι, ανέβηκε αυτό, όντως. Θα μπορείς να πάρεις ένα δεκάρικο, ξέρω εγώ, έτσι, για την πλάκα σου. Και να κάνεις μια καλύτερη ομάδα. Υπάρχουν ποσά, πολλά, αν δεν γίνεται. Είναι ποσά τα οποία πλέον, καθότι έχουν πέσει τα μπάτζετ και τα οικονομικά όλων των ομάδων στην Ελλάδα, εκτός 2-3 που έχουν ιδιοκτήτες, έτσι, ας το πούμε, εύρωστος οικονομικά, είναι νούμερα τα οποία μπορούν να φέρουν τον Άρη να τον ανεβάσουν επίπεδο αυτά, έτσι. Ειδικά αν γίνονται σωστές επιλογές, όπως είδαμε ότι έγιναν τουλάχιστον πέρσι. Λοιπόν, έχουμε φυσικά και εκείνο και για το κύπελο. Δεν ξέρω αν ξέρεις και για το κύπελο την διεξαγωγή φέτος. Όχι, να έχει αλλάξει και για το κύπελο. Αλήθεια, πες, ναι, έχει αλλάξει. Οι 5 που παίζουν ευρωπαϊκά παιχνίδια θα μπουν από τη φάση των 16, από την οποία θα έχουμε διπλά παιχνίδια. Μέχρι την φάση των 16 θα είναι μονά. Από τη φάση των 16 διπλά και φυσικά ο τελικός μονό παιχνίδι σε ουδέτερο γήπεδο. Έτσι λέει τώρα βέβαια αυτό το ουδέτερο. Είναι λίγο διφορούμενο, είναι σαν χρησμό τη Από το διπλό παιχνίδι, πολύ καλύτερα που ήθελαν να το κάνουν διπλό παιχνίδι μέσα έξω. Ναι, αλλά το ουδέτερο γήπεδο είναι λίγο σαν το χρησμό τη Πυθία διφορούμενο. Δεν ξέρω τι εννοούν ουδέτερο. Εμείς δεν θέλουμε ουδέτερο. Θέλουμε το ΟΑΚΑ και 25.000 εισιτήρια. Ναι, ουδέτερο. Για μας είναι ουδέτερο το ΟΑΚΑ. Αν είναι όμως ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Δεν είναι ουδέτερο. Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Το κάνουμε ουδέτερο. Καλά, εντάξει, το κάνουμε ουδέτερο. Δεν μας ενδιαφέρει. Καταλαβαίνω την. Εμείς θα υποστηρίξουμε την ουδέτερο. Επειδή είναι κρατικό γήπεδο, θα υποστηρίξουμε την ουδέτερο και τελείωσε. Και τελείωσε, έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε και μία συνέντευξη, θα τα πούμε μετά, του Βέλεθ που έδωσε σε μία εφημερίδα εδώ. Έχουμε και αλλά κάποια άλλα. Δεν πήγε στον Ολυμπιακό ακόμα. Ο Ολυμπιακός παίρνει όλους. Ναι, ποιους παίρνει όλους ο Ολυμπιακός. Πήρε Ματέο, μας πάρει και το Βέλεθ. Τι νομίζω το Ματέο να τον πάρει ο Ολυμπιακός, αν και αυτός ο... πώς, αφού λέει μάζει τα πράγματά του, ξεδιάβαζα εγώ να πώς πήρε τα πράγματά του, τα πήγε Αθήνα. Σήμερα λέει η Αθήνα βούησε. Τα πράγματά του από τη Θεσσαλονίκη πήγε στην Αθήνα. Πήγε στην Αθήνα, ναι. Οι δημοσιογράφοι σήμερα στην Αθήνα λέγανε ότι είναι κλεισμένο τελείως. Γιατί είναι τότε τι μας είπε αυτός ο πρόεδρος του, ότι θα είναι. Ναι, τέλος πάντων. Να πούμε την 11η της Εθνικής Τελής. Πες την. Πασχαλάκης κάτω τα goalpost. Αριστερά Βαλεριάνος, δεξιά Μασούρας. Κούτρης Μαυρία στα δύο μπακ. Αριστερά Μασούρας. Μασούρας, ναι. Ποιος Μασούρας. Ξέρω εγώ, ρε φίλε. Του Πανιωνίου. Του Πανιωνίου. Τώρα τον έβαλε δεξί. Ωραία, φίλε. Για πες. Εντάξει, θα μου πεις. Τι κάνει ο Θεός εκεί πέρα. The center back. Center back Κούτρης με Μαυρία λέει εδώ πέρα. Μαυρία. Έτσι λέει. Ποιοι είναι αυτοί, δεν τους ξέρω. Κούτρης και Μαυρία. Ο Μαυρίας είναι του Παναθηναϊκού παλιά που έπαιζε. Ο Κούτρης επίσης. Ναι.
Κουρμπέλης Σάμαρη στα χαφ. Πέλκας αριστερά, Σιώπης δεξιά τον έχει στο ρόμβο. Και Κουλούρης Φορτούνης μπροστά. Κουλούρης Φορτούνης. Θα βάλουμε γκολ μπροστά, γιατί και οι Τούρκοι δεν νομίζω να είναι τίποτα ιδιαίτερο στην άμυνα. Αλλά πίσω θα είμαστε. Βοήθεια Παναγία. Δεν ξέρω και οι Τούρκοι βέβαια πολύ τι έχουν περίεργο, μπροστά. Πολύ περίεργο σχήμα. Δεν ξέρω και οι Τούρκοι τι έχουν μπροστά, να πω την αλήθεια. Το... εντάξει, φιλικό είναι. Δεν τρέχει τίποτα. Μου κάνει λίγο εντύπωση αυτό με το. Με τον. Αυτό με το Μασούρα σε δεξί μπακ. Ναι, δεν είναι ο Μασούρα ο επιθετικό του Ολυμπιακού. Ο αδελφό του είναι. Μην μπερδευόμαστε. Ναι, 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 ο αδελφό του είναι. Λοιπόν. Ο αδερφός, ξάδελφος, μπατζανάκες, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287 και 3-8 θα είναι δικό σας. Θα ακούσουμε και τις δικές σας απόψεις. Έχουμε και για μπάσκετ, έτσι. Έχουμε και συνέντευξη Βέλεθ. Όχι, αυτό είναι. Μπάσκετ. Είναι ο Γιώργος Μασούρας που παίζει τον Ολυμπιακό. Τι το άμυνα παίζει, επιθετικός είναι. Έτσι λέει εδώ πέρα. Άσε τι λέει αυτό το. Απλά, τι παίζει, αριστερό μπακ, θα μας τρελάνεις. Πού μπήκες να πούμε εκεί πέρα. Πού μπήκες και το είδες αυτό το πράγμα. Βλέπω μια φωτογραφία. Όχι, ρε, από όχι, το opener, παιδί. Όχι, ρε φίλε. Όχι. Δεν είναι, ο Μασούρας είναι. Ωραία. Ναι, και εδώ πέρα στο γράφημα το ίδιο το λέει. Λοιπόν, τον έχει. Άμα τον έβαλε, τι να πω, ρε φίλε. Δεν το βλέπει, το... να δε. Δεν βλέπω τίποτα από εδώ, είσαι μακριά. Κουρμέλης, δεν βλέπω τίποτα. Μαυρίας, έτσι όπως το είπα ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο, δεν μας ενδιαφέρει. Όποιος θέλει εσύ να στέλνει, είναι και ο Βαν Πάσεν να τον βάλει τερματοφύλακα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ και για τη συνέντευξη του Βέλεθ. Είπε κάποια πραγματάκια. Και για αυτό το. Τι? Που βγήκε περί μπάσκετ, Chinatown κτλ. Το ξέρεις. Ναι, ναι. Θα πούμε. Καλά, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Μακάρι, ναι. Καμιά φορά από εκεί που δεν το περιμένεις γίνονται και αυτά τα πράγματα. Ναι. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο και με τις δικές σας γραμμές στον αέρα της πόλης. 23-10-287 και 3-8, 69-45-287 και 3-8. Και δεν πρόλαβα να πω που όταν είπε Πασχαλάκη. Και σου είπα στο ημίχρονο άσο τελικό 1-0 η Τουρκία με, ένα, με μια φωτοβολίδα. Ασύλληπτη φωτοβολίδα. Ασύλληπτη φωτοβολίδα. Βέβαια εκεί τον κοιτούσαν στο καρουμπαλάκι, από το καρουμπαλάκι το σουτ, τον κοιτούσαν όλη η άμυνα τη δική μας. Εντάξει, φιλικά θα μου πεις, δεν παίζει και μεγάλο ρόλο. Ας πάμε... πολύ περίεργο το σχήμα που έχει κατεβάσει. Εντάξει, μόνο, εντάξει. Ας πάμε όμως στο φύλλο, θα πούμε και τα υπόλοιπα θεματάκια. Πάμε να ακούσουμε όμως στο φύλλο την άποψή του. Πάνω σε αυτά που είπαμε φυσικά. Καλησπέρα. Έλα φίλε μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα, το όνομά σου. Είμαι από τη Νέα Υόρκη, ο Ανδρέας. Έλα Ανδρέας, ακούμε. Είμαι ΠΑΟΚ. Είναι η πρώτη φορά που σας ακούω. Ωραία. Και ήθελα να σας πω, με θυμίσατε παλιά. Ναι. Ο Ζήντρος και ο Φιρός και ο Κούης ήταν οι καλύτεροι παίκτες. Αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Διάβασε την εφημερίδα σήμερα ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τον Βαρέλα. Είναι αλήθεια? Ο ΠΑΟΚ όχι πήρε, ο Βαρέλα όχι πριν δύο μέρες. Ανανέωσε εκεί που ήταν. Εκεί που, ναι. Ναι. Είναι αλήθεια? Γιατί εγώ, αλήθεια είναι, νομίζω ανακοινώθηκε. Και δεν μπορούσα να πάρω τον κύριο Τσατσαρό. Δεν πήρα τον κύριο Τσατσαρό και τον Λίμπερο που τσακούω κάθε βράδυ. Και ξύπνησα τώρα και λέω για να δω. Όχι, όχι, αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι, έχει ανανεώσει. Ανέβασε λίγο την προσφορά το ΠΑΟΚ και έκλεισε ο παίχτης. Έκλεισε, είναι παίκτης του ΠΑΟΚ για τρία χρόνια. Γιατί η εφημερίδα λέει ένα εκατομμύριο. Η εφημερίδα λέει ένα εκατομμύριο. Εντάξει, δεν ξέρω τα ποσά. Να μην σου λέω ψέματα, Ανδρέα, νομίζω και περισσότερα. Ανανεώθηκε. Ανανέωσε για τρία χρόνια ο Βαρέλα. Ανανέωσε, ναι. Λιγότερα είναι. Ανανεώθηκε. Ανανέωσε για τρία χρόνια. Ένα ψύχωμα. Χάσαμε τον παιχταρά. Και διάβασε εφημερίδα τώρα, ναι, ότι γι' αυτό έβγαλε τηλέφωνο. Όλο πιο μπρος στο Λίμπερο το ρωτήσω. Α, καλά, δεν έκανες άσχημα. Καταλάβατε. Okay. Σας ακούω πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Η εκπομπή είναι αργιανή. Εσύ με... Έπεσε ο... να πούμε ότι... Δεν νομίζω ότι λείψαμε. Δεν είναι αριανή εκπομπή, απλά την, ναι, εκπομπή την κάνει ο Τρέγιας με τον Ζάχο. Ναι, λείπει σήμερα ο Τάσος και... Ο ένας παοξής, ο ένας αριανός, έτσι, και επειδή λείπει σήμερα ο Τάσος... Ναι, εντάξει, αυτό είναι γνωστό, ναι, ναι, προφανώς δεν... Απλά επειδή ρώτησε ο άνθρωπος. Εντάξει, καλά έκανε ο φίλος από τη Νέα Υόρκη. Μας ακούν και, και στη Νέα Υόρκη. Χαιρετίζουμε τον Σοτζιμάρα με την ευκαιρία. Τον είδα πάλι για ψάρεμα. Είναι, δεν κάθεται λίγο και στον ποπό του. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα. Να πούμε για το Βέλεθ, για την συνέντευξη που έδωσε, ή για να μιλήσουμε και για μπασκετ. Ας τελειώνουμε με ποδόσφαιρα, ας τελειώνουμε σε εισαγωγικά με τη συνέντευξη του Βέλεθ στην Καρφίτσα. Την ήξερες αυτή την εφημερίδα? Πω, από 2-0 με ένα τραγικό λάθος να πούμε της άμυνας της Εθνικής. Τραγικό. Εντάξει. Τραγωδία, πολλά με λίγα μου φαίνεται. Αν και όπως σου είπα και στο 16 ώρα 2-0, να πούμε άσημη.
Άμα δεις τι λάθος έκανε, πώς πούλησαν την μπάλα, είπαμε φιλικό, αλλά όχι έτσι. Ναι, είπαμε φιλικό να κατεβάσει λίγο τέτοιο ή... τι να κάνω. Πάμε στο φίλο να μας τα πει καλύτερα. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. 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 Καλησπέρα, καλά είστε. Δόξα τω Θεώ, το όνομά σου. Μαρίνος. Νάτος. Δεύτερος ΠΑΟΚΣΙΣ. 2-2 έχουμε. Εγώ τώρα δεν θέλω να μιλήσω από αυξή, θέλω να μιλήσω σαν Έλληνα. Μόλις πήραμε το δεύτερο γκολ από την Τουρκία. Ναι. Φίλε, το είδες το λάθος που έγινε στην άμυνα. Ρε παιδιά. Τραγωδία, εντάξει. Είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Τώρα πήγε με λόμπα να διώξει την μπάλα, αντί να τη διώξει εκεί πέρα στην άμυνα, πήγε με λόμπα να τη διώξει. Εντάξει, πήγα να δω λίγο έτσι να χαρώ, τι να χαρείς. Συγχύστηκα, τέλος πάντων. Εντάξει. Εγώ ήθελα να μιλήσω για την αυτή, για την. Αυτά που κάνανε για το πρωτάθλημα που θα παίζουν τα playoff. Ναι. Για τη διεξαγωγή εννοείς. Ναι, για τη διεξαγωγή. Η πρώτη έξι, η πρώτη έξι, ναι, θα διεκδικούν το πρωτάθλημα. Τώρα πώς θα το διεκδικούν, ένας Θεός ξέρει. Για πες μας. Κοίταξε, είναι μεγάλη διαφορά. Ρε. Η βαθμολογική διαφορά είναι μεγάλη. Αν μείνει έτσι όπως είναι στο αυτό, στην κατάταξη, ναι, δεν μπορεί να γίνει διεκδίκηση. Δηλαδή, ο πρώτος από τον τέταρτο, από τον πέμπτο, από τον έκτο, τουλάχιστον φέτος, ας το πούμε. Έτσι, γιατί όχι φέτος, αυτό είπα προηγουμένως και τα πρώτα πάρουμε τα 10 τελευταία, ναι, χρόνια. Δεν νομίζω, ναι, είναι... ο πρώτος από τον. Τέταρτο θα σου πω εγώ, ας τον πέμπτο και το έκτο. Από τον τέταρτο να είχε κάτω από 10 βαθμούς διαφορά. Μπράβο. Άρα... Είναι τεράστια διαφορά. Ναι. Δεν υπάρχει, ας πούμε, διεκδίκηση. Ναι. Τώρα δεν ξέρω αν το κάνανε με 4 ομάδες που είχαν πει στην αρχή να το κάνουν. Ήταν 3 σενάρια, αν θυμάσαι καλά, εδώ τα αναλύαμε, ναι, με τον Τάσο. Ήταν 3 σενάρια. Το ένα για μένα, για τη δική μου λογική, ήταν το πιο σωστό να παίξουν από το 1 ως 4 για πρωτάθλημα. Αυτό έλεγε. 5 ως. Ναι. 8 για UEFA και, ναι, οι 4 τελευταίες για τη μία ακόμη ομάδα που θα πέσει και οι δύο φυσικά, μπράβο, θα πέφτανε έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αυτό το θεωρώ πιο δίκαιο. Πιο αυτό δίκαιο. Το σενάριο ήταν πάλι να βγουν με τη βαθμολογία που θα είχαν στην κατάσταση της πρωταθλήματος. Αυτό δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, δεν το ξέρω, Μαρίνο. Αυτό, ναι, αυτό έλεγε το σενάριο. Τώρα, ναι, τι να σου πω, όπως θέλουν τα... Τα φτιάχνουν, τα μαγειρεύουν και κατατροδοκούν. Ναι. Ό,τι συμφέρει, τι να σου, ναι, πω. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι με αυτό δεν γίνεται ανταγωνιστικότερο το πρωτάθλημα. Μπορεί να βγαίνει, ναι, ο πρωταθλητής από play-off, αλλά δεν δίνει την ευκαιρία ούτε καν στο τέταρτο να το διεκδικήσει. Ναι, 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 άμα είναι τόσο η διαφορά τώρα. Τι να πω, εντάξει, τώρα αυτοί τι κάνουν. Ναι. Δύσκολα. Το σίγουρο είναι ότι ναι, θα παιχτούν κάποια μάτς τα οποία. Δεν βλέπω να έχουν και τόσο πολύ σημασία. Εκτός αυτό που είπε, να πω την αλήθεια, δεν το είχα σκεφτεί, που είπε ο Αντώνης, ότι ο έκτος δεν θα βγαίνει η Ευρώπη, ενώ μέχρι την πέμπτη θέση θα βγαίνει. Λίγο. Εξαρτάται πάντα τη διαφορά που θα έχουν οι ομάδες ο έκτος από τον τρίτο, ο έκτος από τον τέταρτο, εκεί πέρα. Εξαρτάται. Μπορεί να έχει, ναι, κάποιο ενδιαφέρον εκεί πέρα. Να σου πω την αλήθεια. Αυτό έχει δίκιο. Μαρίνο, τώρα που το λέει, άμα μπορείς να ξαναδείς λίγο την παθμολογία, και ο Άρης που ήταν πέμπτος από τον έκτο είχε διαφορά. Όχι μεγάλη, ναι, αλλά είχε διαφορά. Είχε, νομίζω 11 βαθμούς, δεν είμαι σίγουρος. Άρα πάμε ούτε τώρα. Αυτό, ναι. Ο Πανιώνιος ήταν έκτος, ο Άρης ήταν πέμπτος. Δώσε λίγο κάποια δευτερόλεπτα να τη δούμε τη διαφορά. Για να... Πόσο είχε. Εμείς είχαμε 46. 49 είχαμε εμείς. 49 και ο Πανιώνιος είχε 38. Ούτε 11, ο Πανιώνιος είχε ελπίδες. Σου είπα, αν πάρουμε μέτρο το φέτος, το ενδιαφέρον θα ήταν τρίτη ή τέταρτη θέση ανάμεσα σε ΑΕΚ Ατρόμητο, ναι, και ίσως πάω Ολυμπιακός πρώτος δεύτερος που είχαν 5 βαθμούς διαφορά. Και αυτό δεν δίνει κάτι έξτρα αν το έχει πάρει το... Δεν δίνει το πρωτάθλημα. Όχι, όχι. Α, ποιο λες, ΑΕΚ. Ναι, το ενδιαφέρον θα ήταν. Βαθμούς, ναι, το ενδιαφέρον θα ήταν μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού για το πρωτάθλημα, ναι, που είχαν 5 βαθμούς διαφορά, mm-hmm, και εξίσου 5 βαθμούς διαφορά ΑΕΚ και Τρίπολη για το καλό εισιτήριο της τρίτης θέσης. Ναι, ούτε καν η ΑΕΚ θα μπορούσε τον Ολυμπιακό, όχι, για δεύτερη θέση για το Champions League. Είχαν 10. Καλά. Κάποιος θα σου πει ότι φέτος είναι μια ιδιόμορφη περίπτωση που ο ΠΑΟΚ το πήρε αίτητος και ο Ολυμπιακός ακολουθούσε και αυτός, ας πούμε, πολύ κοντά. Εντάξει, δεν θα είναι του χρόνου τόσο. Αλλά και πάλι οι διαφορές νομίζω δύσκολα θα καλυπτούν ως αδύνατο να καλυπτούν. Ναι, δεν, γίνεται, δύσκολο. Δεν γίνεται δύσκολο. Πιο ανταγωνιστικό. Αλλά δεν δύσκολο. Θέλουν αυτοί να γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρόβλημα, δεν τους ενδιαφέρει. Τα παιχνίδια να παίζονται και να τα δείχνουν τηλεόραση και να παίρνουν λεφτά. Αυτό είναι το βασικό. Ναι, μάλλον έτσι. Που δεν θα έχουν πιο πολλά ντέρμπι μεταξύ τους και θα παίρνουμε χρήματα. Κάπως, ναι, έτσι. Καλά, έτσι. Ήταν. Αυτό. Αλλά ως εκεί. Από εκεί και πέρα τι να κάνουμε εμείς. Δεν παίρνουμε τις αποφάσεις. Ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν παίρνουμε τις αποφάσεις. Σκοπός είναι, ναι, να πάρθουν και κάποια. Εισπρακτικά ο Άρης, ας πούμε, και η ομάδα, ναι, δεν θα βγουν ζημιωμένες. Εισπρακτικά δεν θα βγουν. Δεν θα έχεις
παιχνίδια μες στο Χαριλάο με πολύ δυνατές ομάδες. Θα έχει τα τηλεοπτικά. Ρε Αντώνη, άμα είναι δηλαδή χωρίς ένα λεπτό, περιμένεις ακόμη και Άρης ΠΑΟΚ να είναι. Αν είναι αδιάφορο το παιχνίδι, να περιμένεις να γεμίσει το γήπεδο. Δεν θα είναι όλα αδιάφορα. Εντάξει. Για κάποιες θέσεις δεν θα είναι αδιάφορα. Εντάξει. Okay, Μαρίνο, σε ευχαριστούμε. Αυτά. Να είσαι καλά. Καλά, παιδιά. Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ. Να είσαι καλό σου βράδυ. Πουλάμε πιο πολλού παοξίδε, μου φαίνεται. Να πούμε, να πούμε και για τον Ολυμπιακό, ναι, ότι οι υποψήφιες αντίπαλες είναι η Eindhoven ή η Pilsen από την Τσεχία. Ναι. Έτσι, στα το ξέρει, άμα ήταν ο Τρέγε εδώ, θα έλεγε. Το συνεταιράκι σου. Με όλου συνεταιράκια μα. Επειδή το αναφέρει τώρα. Γι' αυτό μα δίνει 4 χρόνια γάμα και δεν. Με Eindhoven ή Pilsen. Η Pilsen είναι η Τσέχικη. Η Eindhoven δεν ξέρω τη δυναμικότητά τη. Φυσικά θα μου πει ούτε του Ολυμπιακού ξέρουμε τη δυναμικότητα με τι μεταγραφέ και αυτά. Η Eindhoven νομίζω έχασε από βλακεία τη φέτο πρωτάθλημα. Εντάξει, το πώ θα παρουσιαστούν οι ομάδε του χρόνου είναι μια διαφορετική περίπτωση. 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια, 69-45. Η Eindhoven κατάφερε και το έχασε φέτο. Ναι, τέλο πάντων. Ο Ολυμπιακό, αν είναι με τα χάλια που έχει φέτο, δεν νομίζω μπορεί να περάσει. Παίρνει παίχτε σαν εκδού που ακούγονται 35 και 36 χρονών. Καληνύχτα, εντάξει. Αυτό θα το δούμε, είπαμε, α τελειώσουν οι μεταγραφέ. Γιατί ακόμη δεν ξεκίνησαν στην ουσία καν. Έτσι, δηλαδή ο Άρης ακόμη δεν έχει κάνει μεταγραφή, αν εξαιρέσει τον το Σουηδό. Που και αυτό υπάρχει μια παραφιλολογία για το πότε έρχεται, έτσι. Νομίζω κλείδωσε πότε έρχεται να υπογράψει. Δεν κλείδωσε πότε έρχεται για να ενσωματωθεί στην ομάδα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο από αυτές τις συνεντεύξεις λογότυπα, όπως σας λέω εγώ, των ποδοσφαιριστών, που στην ουσία λένε πολλά και δεν λένε και τίποτα, έτσι. Τα τετριμένα, εντάξει. Τα τετριμένα, όπως λες και εσύ. Τι είπε στην Καρφίτσα. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τέτοια εφημερίδα. Βεβαίως, εσύ την ήξερες, την ξέρεις την Καρφίτσα. Τη χρησιμοποιείς, φαίνεται, γι' αυτό. Τι σου έχει μείνει πιο έντονα από τη φετινή χρονιά σου με τον Άρη? Ήταν μια από τις καλύτερες καριέρας, μου λέει. Αυτό, εντάξει. Λογικό. Λίγο, λογικό. Λογικό, λογικό. Άμα δεις την καριέρα του Φράντου Βέλεθ, λογικό. Ναι. Ωραία. Είμαι πολύ χαρούμενος για την επιλογή μου να έρθω στον Άρη. Ήταν πραγματικά ένας ξεχωριστός χρόνος. Ζήσαμε πολύ έντονα στιγμές σε μια χρονιά που είχε ευτυχή κατάληξη, αφού πετύχαμε το μεγάλο στόχο που είχε θέσει η διοίκηση από το προηγούμενο καλοκαίρι. Ο Άρης για μένα ήταν η τέλεια επιλογή. Εγώ, όταν ακούω κάτι και ξεσκέφτομαι, λέω που αν και ο άνθρωπος αυτός δεν έδειξε τέτοια δείγματα, θεωρώ πολύ ότι. Πολύ ωραία φάση για την εθνική, να διακόψω. Έτσι. Εσύ βλέπεις κιόλας, εγώ έχω πλάτη στο καλάθι. Για συνέχεια. Ναι. Νομίζω πήγε δοκάρι και out. Ωραία. Όταν λένε τέτοια πράγματα, θεωρώ ότι ο ποδοσφαιριστής εννοεί την πόλη που ζει. Δηλαδή πρώτιστα. Το εργασιακό περιβάλλον, ναι, θα έλεγα, έτσι. Ναι, καλά, το περιβάλλον είναι η ομάδα. Να σου πω κάτι. Θα σου πω Βίσλα Κακροβίας, ναι. Πολωνία. Αυτό, Αμερία και Γυμνάστικ Ταραγώνα. Και μετά Άρης. Η Ταραγώνα, άκουσα, η Ταραγώνα είναι από τη διαδικασία. Η γενέτειρά του. Η γενέτειρά του. Ωραία. Μετά από εκεί και πέρα από την Ταραγώνα έχει κάτι ανύπαρκτες ομαδούλες. Ναι. Αλμερία Β και Αλμερία. Στην Πολωνία, στην Κρακοβία και ήρθε στη Θεσσαλονίκη ακριβώς. Στον Άρη. Άρα, αν εξαιρέσουμε τη χώρα του, στην Πολωνία έχει. Άρα, τι είναι, ποια Πολωνία, ρε φίλε. Εντάξει, λογικό. Είδε Ελλάδα και άνοιξε το μάτι του. Αυτό, σε σχέση με την Πολωνία, πάντα λέμε, έτσι. Βέβαια. Ποια ήταν η καλύτερη και ποια η δύσκολη στιγμή που έζησε φέτος? Πολλές ήταν οι στιγμές που με έμειναν και με σημάδεψαν. Θα ξεχώρισα σαφώς τον γκολ στην Τούμπα επί του ΠΑΟ και η μεγάλη νίκη μας επί της ΑΕΚ που κλειδώσαμε την Ευρώπη. Όταν κερδίσαμε την ΑΕΚ δεν κλειδώσαμε την Ευρώπη, αλλά τέλος πάντων. Ακόμα και το ντεμπούτο μου στη Λαμία. Α, εννοεί το πρώτο παιχνίδι το στη Λαμία. 0-3, ναι. Ναι, δύσκολες στιγμές υπήρξαν και ήταν κυρίως τραυματισμοί μου, όμως τα αφήνω όλα αυτά, τα διαγράφω και κρατάω μόνο τα θετικά. Ναι, είχε πολλούς τραυματισμούς να πούμε ο Βέλεθ. Που τον άφησαν, παρόλο τους τραυματισμούς, δεν τον άφησαν από τόσα πολλά παιχνίδια εκτός. Αυτό θα σου έλεγα τώρα. Είχε μια εκπληκτική ικανότητα ο Βέλεθ να αναρρώνει πολύ γρήγορα. Ναι. Κυρίως θλάσεις και μία. Ναι, ναι, μυϊκή τραυματισμή. Θυμάμαι, κυρίως, νομίζω όλοι οι μυϊκοί τραυματισμοί. Θυμάμαι το ματς και θυμάμαι και το σχόλιο μου εδώ με τον Τάσο. Για τον ΠΑΟΚ θα, για τον ΠΑΟΚ θα πω. Βγήκε, θυμάμαι και το λεπτό, στο 28 λεπτό. Και εκεί όλοι που βγήκε κάναμε ένα όχ. Ναι, ένα όχ κάναμε. Μέχρι το 28 λεπτό δεν είχε χάσει μονομαχία ούτε ψηλά ούτε κάτω από τον Μπρίγεβιτς. Δεν είχε χάσει ούτε μία μονομαχία. Βέβαια αυτό δεν λέει κάτι. Μπορεί να είχαν μόνο μία και να έμπαινε τον γκολ πάλι. Επίσης θα σου πω, γιατί και εγώ το κατάλαβα, όταν είχε κάνει, θυμάσαι που είχε κάνει με τον Αστέρα Τρίπολη στο 91 ένα σπριντ που βγήκαμε στην αντεπίθεση. Σωστά, στο 91. Βέβαια. Εκεί έλεγα ότι με αυτό το σπριντ που έχει κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση, έρχεται τραυματισμός. Έρχεται, γιατί. Και καπάκι μετά σε αποδυτήρια. Και τις προπόνησες. Δηλαδή, και τέτοιο σπριντ που έκανε στο 92, στο 91 ο παίκτης. Όταν η δυνάμη σου είναι. Όταν η δυνάμη σου είναι στο 0. Ναι. Είσαι αμυντικός. Βαρύς χαρή. Και κάνεις τέτοιο σπριντ. Και μετά τραυματισμός, λογικό είναι. Ωραία. Εδώ είναι μία, ας πούμε,
λίγο πιο που παρουσιάζει ενδιαφέρον η ερώτηση. Αυτή η καρφίτσα λογικά θα είναι και αθηναϊκή εφημερίδα. Ναι. Δεν νομίζω να εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και θα το ξέραμε. Τα δημοσιεύματα γύρω από το όνομά σου για τον ενδιαφέρον του Ολυμπιακού συνεχίζονται. Υπάρχει κάτι επίσημο ή απλά είναι αυτά σενάρια? Είναι αλήθεια πως υπήρξε κρούση του Ολυμπιακού για μένα. Όπως καταλαβαίνετε όμως, αυτά είναι θέματα που χειρίζεται ο ατζέντης μου και η τελική απόφαση. Όχι, Θεσσαλονική εφημερίδα. Α, το διάλογο. Πω, Ρεζίλ, γίναμε. Καρφίτσα.gr. Τι είναι αυτό που. Στα περίπτερα υπάρχει αυτή η εφημερίδα. Συνέχισε εσύ και θα σου πω. Υπάρχει στα περίπτερα αυτή η εφημερίδα ή είναι αυτά που δίνουν συστάσεις? Νομίζω είναι αυτό που δίνουν συστάσεις. Άρα κοντά έπεσα. Λοιπόν, έχω συμβόλαιο με την ομάδα και για τη νέα σεζόν. Σε κάθε περίπτωση με τη ΜΑΕ το ενδιαφέρον μια μεγάλη ομάδα, αλλά ο τελικός λόγος και απόφαση είναι στην πλευρά της ομάδος. Και λογικό είναι στην πλευρά της ομάδος. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι έχει μόνο ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο Βέλεθ. Άρα η λογική λέει, εφόσον η ομάδα είναι ευχαριστημένη από τον παίκτη, ότι πρέπει να δεχτεί συντόμως. Συντόμως. Εκεί θα περίμενα να τελειώσεις για να πω το συντόμως. Δηλαδή, ναι, αν περιμένεις Γενάρη, Δεκέμβριο κτλ. Ναι. Καληνύχτα. Συνήθως, πριν αρχίσει η προετοιμασία, εκεί στον Αύγουστο, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα, αυτό, να γίνει ανανέωση. Τώρα θέλω να ρωτήσω, μήπως νόμος, λέω εγώ, έτσι, μήπως συσχετίζεται και με την περίπτωση του Ρόους. Και σύντομα ότι ψάχνουμε έναν ακόμη παίκτη, λέει, εκτός το Ρόους. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Προσωπικά πιστεύω ότι, ναι, αλλά εντάξει, η περίπτωση του Βέλεθ είναι και λίγο ιδιάζουσα, γιατί αν δεν κάνω λάθος από αυτά που ακούω είναι ότι έχει και κάποια προβλήματα οικογενειακά. Τώρα με κόρη, με γυναίκα, δεν ξέρω. Ναι. Θα είχε ανανεώσει, πιστεύω. Αν, άρα λες με λίγα αν λόγια, του βρούνε μια καλή λύση, δεν ξέρω ποια είναι τα προβλήματά του και πιστεύω ότι θα καθίσει, δεν έχει λόγο να φύγει. Ναι, αλλά ξέρεις τι, εκτός αν το διάβασα λάθος, Αντώνη, λέει το ρεπορτάζ ότι ο Άρης, εκτός την περίπτωση λέει, του Ρόους, άσχετα αν τελεσφορήσει ή όχι, ψάχνει έναν ακόμη παίκτη. Ψάχνει. Άρα δεν βγαίνει το μέτρημα. Ναι, ψάχνει διότι ένα βασικό μπακ. Ξέρεις τι, περίμενε να ολοκληρώσω, ξέρεις ποια είναι η τέτοια. Γιατί όλοι ξεχνάμε, ασχέτως της αγωνιστικής αξίας ή όχι, για κάποιους έχει, άλλους δεν έχει. Ξεχνάς και το Σόζα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις. Κύριο δημοσιογράφο, 5 με 6, ακούς. Θυμάμαι, συγγνώμη. 5 με 7, λέω. Τέσσερις και σχολάω να πάω να κοιμηθώ και λίγο. Ακριβώς αυτή την κουβέντα είχαν και τα παιδιά. Α, σοβαρά. Ναι, ο Νίκος με τον Χρύσανθο. Ωραία, τι είπε ο κύριος Τσαλτίδης. Πας για 5 center back αυτή τη χρονιά. Είναι περίεργο, δεν είναι όμως. Δεν είναι περίεργο, διότι έχεις κύπελο, έχεις πρωτάθλημα και αν μπεις και στο UEFA. Ναι. Δεν σου είπα ότι όλες οι μεταγραφές θα γίνουν μπαμπαμ. Αν μπεις και στο UEFA, με 4 δεν βγαίνεις. Εγώ συγγνώμη, χωρίς. Βάλε μου έτσι λίγο, ξέρω εγώ, λίγο πιο έτσι. Πώς να το πω. Όχι να τσιγκλίσω, πώς να το πω. Να δω λίγο πίσω από την κουρτίνα. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος θα φύγει, φίλε, για μένα. Αυτό επίσης το είπανε. Για μένα, ναι, για τη δική μου λογική. Έτσι. Και αν του πάρει έναν ένα, άμα, και αν του πάρει έναν ένα, ο Δηλιζής δεν μπορεί να φύγει γιατί ανανέωσε. Ναι. Για το Βέλεθ μιλάμε. Δεν υπάρχει άλλο. Ο Ούγκο δεν θα φύγει γιατί είναι ο βασικός. Για το Βέλεθ μιλάμε, δεν μιλάμε για άλλο. Για το Βέλεθ μιλάμε. Δεν νομίζω να εστιάζει το Βέλεθ. Ναι, δεν σου είπα ότι θα φύγει τώρα. Μπορεί να φύγει το Δεκέμβριο. Δεν σου είπα θα φύγει τώρα. Ναι, αν δεν ανανεώσει. Ναι. Άκουσε. Μίλαμε τα ίδια. Δηλαδή, όλοι πολλούνται και όλοι αγοράζονται. Εντάξει. Όλοι έχουν τιμή τους. Όλοι έχουν τιμή τους και ο παίκτης πάντα, γι' αυτό λέμε τα λάθη του παρελθόντος, έτσι, που και εμείς σαν οπαδοί κάναμε. Ο παίκτης θα φύγει στο πικ του. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είναι το πικ του, του Βέλεθ. Ακριβώς. Δηλαδή, αν έρθει μια καλή πρόταση να πάει στο καλό το βεβαίως, θα έπαιξε και ένα χρόνο πρόσφερε στην ομάδα, θα έχουμε πάρει κάτι κι εμείς, έτσι. Αυτός ο Ισπανός που ακούγεται είναι, ας πούμε, από ό,τι λέει, είπαν και τα παιδιά, είναι η καλύτερη εκδοχή του Βέλεθ. Ναι, αυτό που το άκουσα. Τα παιδιά του είπαν. Λαγοκοιμόμουν, που τα παιδιά του είπαν. Δεν ξέρω, και του έβαλαν οπότε ακούσω, δεν είναι, εντάξει, εγώ του έλεγα και του δύο. Ναι, αυτό είναι που λες, αυτό είναι το ιδεατό. Ναι. Λέμε, για να βάζουμε κάποιες σε μια λογική βάση, λέμε ότι υπάρχουν ήδη τέσσερις και ότι, ναι, θα πάμε στο διάλειμμα, υπάρχουν ήδη τέσσερις και άμα... Δεν υπάρχουν τέσσερις, τρεις αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι τρεις? Το Ρόζ δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει, ναι, το σωστά. Να πούμε και για το Ρόζ ότι από ό,τι φαίνεται... το συζητάνε οι Γάλλοι και δεν θα μπορούσαν να κάνουν. Πήραν καινούργιο προπονητή. Ναι. Από ό,τι είπαν ο Νίκος, από ό,τι είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος, είναι ήδη το παιδί στη Γαλλία και προφανώς ήταν Πέμπτη Παρασκευή γιατί έκανε διακόπες εδώ πέρα. Θα έχει κάποιες συζητήσεις με την ομάδα. Ναι, αν καταφέρει. Ναι, αλλά αυτό δείχνει ότι και εμείς λίγο βάλαμε νερό στο κρασί μας. Εκεί που λέγαμε βρες την ελευθέρα σου με την ομάδα. Για την ελευθέρα νομίζω μιλάνε. Δεν νομίζω να μιλάνε για τα παιδιά. Λένε ότι αν κατεβάσουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέχρι 100 χιλιάρικα τον πάει άτομο, τον πάρουμε. Ναι. Δεν νομίζω να αξίζει. Πάρε την ελευθέρα σου και εδώ είμαστε. Και όλος γιατί να τον αφήσει ρε φίλε η ομάδα. Γιατί τον έδωσε δανεικό από εδώ από εκεί. Προφανώς δεν τον έχουν στα πλάνα τους. Γιατί δεν τον κράτησε. Εντάξει. Ένα χρόνο συμβόλαιο. Όταν δεν τον κράτησε, ας πούμε, στη Β' Γαλλία, τι.
Εντάξει. Λοιπόν, το γεμάτο, τα άλλα για τον κόσμο, εντάξει, τα κλασικά που λένε όλοι οι παίκτες. Για όλες τις ομάδες, ακόμη και όταν δεν υπάρχει κόσμος πολλής από πίσω όπως στον Άρη, όλα τα σχόλια είναι πάντα διθυραμβικά για τον κόσμο. Είχα δει βίντεο και αυτά για τον Παντελίδη, τα κλασικά. Το τελευταίο και να πάμε στο διάλειμμα, αυτό είναι καλό. Τι είναι αυτό που σου αρέσει περισσότερο στη Θεσσαλονίκη και τι σου λείπει από την πατρίδα σου και την πόλη σου, την Ταραγώνα? Από την Ταραγώνα είναι, έτσι, από εκεί ξεκίνησε. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που μοιάζει πολύ με τη δική μου στην Ισπανία, την Ταραγώνα. Η ζωή στην Ελλάδα είναι εξαιρετική. Έχει θάλασσα, ήλιο, ζεστούσα. Έχει Ταραγώνα, θάλασσα και ήλιο, δεν ξέρω πού είναι. Για να ψάξω εκεί. Που αγκαλιάζουν και σου έχει ζεστούς ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη που σου αγκαλιάζουν και σου δείχνουν αγάπη. Ο τρόπος ζωής στη Θεσσαλονίκη θα έλεγα πως είναι ίδιος με αυτόν που μεγάλωσε στην Ταραγώνα. Εγώ λέω δύσκολα η Ταραγώνα, άστε την Θεσσαλονίκη. Είναι δίπλα στη θάλασσα. Ναι, άντε ρε. Λίμνη είναι αυτό, όχι θάλασσα είναι. Λοιπόν. Σίγουρα εκεί είναι η οικογένειά μου. Εγώ, η οικογένειά του είναι εκεί. Εγώ νόμιζα εδώ είναι η οικογένειά του. Είναι θάλασσα, όχι Θερμαϊκού. Είναι θάλασσα. Νίκαια. Θάλασσα. Νίκαια, καλά, και εσύ μια φωτογραφία είδες, ρε φίλε. Ωραία, δεν είναι όλα εκεί. Και εγώ σου δείξω μια από το Θερμαϊκό, μπορεί να κάνεις και μπάνιο. Που έχει ο Θερμαϊκός άμμο. Όχι, αλλά θα βάλουμε. Θα φέρουμε τώρα με το καινούριο δήμαρχο. Ο Αριανό. Σίγουρα είναι εκεί η οικογένειά μου, η σύζυγός μου, η κόρη μου, είναι το μέρος που μεγάλωσα, έχω τις αναμνήσεις μιας ζωής, αλλά θα μπορούσα να μείνω άνεση στη Θεσσαλονίκη για πάντα. Αυτό έλειπε. Έτσι. Μαζί με την οικογένειά μου όμως, γιατί μου λείπουν πολύ. Άρα δεν μένει, εγώ δεν το ήξερα αυτό πολύ το πράγμα. Πολύ ωραίο είναι αυτό που του κάνω στο τέλος, με μια λέξη. Και με μια λέξη, ναι. Ωραία, με μια λέξη. Κουέστα, αδελφικός φίλος, λογικό γιατί ήταν μαζί του και στη Λέγκια, έτσι. Ναι, είναι ναι. Δύο παίκτες. Θεσσαλονίκη, απόλαυση. Εν τα Αραγώνα λέει δύσκολο να έλεγες απόλαυση, Βέλεθ. Οικογένεια, τα πάντα, ειδικά η κορούλα μου. Κουκόρη, να το ζήσει. Ο Ρονάλντο ή Μέση. Μέση. Φαίνεται δεν είναι ρεάλ προφανώς. Αυτοκίνητο δεν το ξέρω αυτό. Τι είναι, είναι καλό αυτοκίνητο. Auto, Audi Q5. Φαγητό παέγια. Σιγάρε φίλε, πιτόγυρο θα έλεγες. Παέγια θα έλεγες. Παέγια θα έλεγες που είναι το εθνικό φαγητό των Ισπανών. Τσιμποϊδές σε Audi. Το βλέπεις, ναι, τσιμποϊδές Audi. Άρε Βέλεθ, ανάθεμα το γούστο σου. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά. Θα μιλήσουμε και λίγο για μπάσκετ και τις δικές σας γραμμές αν υπάρχουν και θα κλείσουμε να δώσουμε και τα μικρόφωνα στην επόμενη εκπομπή στους δύο Νικολάδες για να έρθουν να σας κρατήσουν συντροφιά μέχρι τις 12. 23, 10, 287 και 38, 69, 45, 287 και 38. Απογοητευτική είναι η εθνική, ειδικά πίσω έτσι. Πίσω. Μπροστά κάτι ψιλοκάνουμε. Ναι. Να πούμε, δεν το ήξερα εγώ. Πραγματικά δεν το θυμόμουν. Το άλλο Σάββατο παίζουμε την Ιταλία. Στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ για τα προκριματικά του Euro είναι αυτό, έτσι. Καλά, και η Ιταλία δεν είναι στα καλά τη. Δεν νομίζω να είναι και αυτή η εντεκάδα, ειδικά στην άμυνα. Καμία σχέση αυτή η ομάδα που βλέπουμε με αυτή που θα δούμε το άλλο Σάββατο. Όχι αυτό, το άλλο Σάββατο με την Ιταλία. Ελπίζω να είναι και βραδινό, έτσι, να το δούμε και λίγο το ματσάκι. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο μπάσκετ φίλτατε. Έχουμε λίγα λεπτάκια να σχολιάσουμε. Ρίχτο. Τι έγινε εδώ, σερβερ. Ηλία Ρίχτο. Περίμενε λίγο να το δω. Πληρώθηκε, λέει. Αυτό τώρα λίγο θα γίνω κακός με όλα τα. Συγγνώμη, δεν γίνεται διαφορετικά. Με όλα τα site, τα κιτρινόμαυρα και το All About Aris και με το Press Aris και με το Yellow News. Δηλαδή, πληρώθηκε μία δόση του 99. Και το εντάξει, μπορεί να είμαι λίγο υπερβολικός, το παρουσιάζουμε, λες και δεν ξέρω εγώ, ας πούμε, δεν ξέρω αν κατάλαβες τη διάθεση. Είσαι λίγο υπερβολικός. Είμαι λίγο υπερβολικός. Γιατί είναι, δηλαδή γίνεται η είδηση ότι πληρώσαμε το 99. Γιατί είναι τα πράγματα πολύ άσχημα γι' αυτό. Είναι τα πράγματα άσχημα. Είναι πολύ άσχημα, ναι, γι' αυτό. Ωραία. Είναι μια ανακούφιση ότι πληρώθηκε το 99. Ανακούφιση ως... Ναι, είναι ανακούφιση, είναι μεγάλη είδηση για μένα. Ναι, είναι μεγάλη είδηση. Γιατί στον Άρη τίποτα δεν πληρώνεται στο μπάσκετ. Άρα, αυτό είναι άλλο που λες. Άρα, τα αυτονόητα σε εμάς να γίνονται είδηση, ας πούμε, έτσι. Τα αυτονόητα να γίνονται είδηση. Και μπορεί να λες ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και όντως είναι δύσκολα, αλλά υποτίθεται ότι ανέλαβε ένας άνθρωπος, μπορεί να μην έχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια, αλλά τα βασικά είπαμε ότι, και αυτό και ανέλαβε, έτσι, αυτό λέει η λογική, τα βασικά θα μπορούσε να τα κάνει. Θα. Ένα λεπτό, ρε Αντώνη, συγγνώμη, ρε φίλε, δηλαδή... Βγαίνουμε λίγο έξω από τα, δεν ξέρω εγώ, ετσατίζομαι με αυτά. Τίποτα δεν είναι σίγουρο στον Άρη. Είπα να πει θα μπορούσε όχι, να όχι, τα όχι, κάνει. Όχι, όχι, όχι. Αν δεν είναι τίποτα σίγουρο να μην αναλάβανε, φίλε. Αυτό δεν λέει η λογική, συγγνώμη. Και ποιος αναλάμβανε. Δεν ξέρω ποιος αναλάμβανε. Λέω ότι αν...
Μετά θα βλέπαμε τι θα κάναμε, φίλε. Λέω. Θα βλέπαμε τι θα κάναμε. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Δηλαδή, κάνουμε είδηση τώρα. Πληρώθηκε το 99, βεβαίως, σοβαρά μιλάμε. Κάναμε είδηση, τώρα. Ναι. Εντάξει, να βγούμε και στο λευκό πριν να πανηγυρίσουμε. Που είναι η ατάκα μου. Πληρώθηκε το 99. Να βγούμε στο λευκό. Όχι, αλλά άμα γίνονταν καμιά κατάπτωση εγκυητική ή ξέρω εγώ καμιά αφαίρεση. Έγινε κατάπτωση εγκυητική. Έγινε. Λίγο πριν τελειώσει το πρωτάθλημα, έτσι. Έγινε. Γι' αυτό είναι σημαντικό που πληρώθηκε το 99. Εγώ λέω. Δεν λέω να μην παρουσιαστεί η είδηση προ Θεού. Λέω ότι. Και στο ποδόσφαιρο γινόταν αυτό μέχρι πριν λίγο καιρό, έτσι. Τα αυτονόητα στον Άρη να τα κάνουμε είδηση και να μεγαλοποιούνται. Ανέλαβε ο άνθρωπος και ανέλαβε για να κάνει τα βασικά. Δεν ανέλαβε για να κάνει τον Άρη πρωταθλητή. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί άλλος να τον κάνει. Έτσι. Δεν μπορεί να τον κάνει. Δύο χρόνια ο Άρης έχει φτάσει στο σημείο να κινδυνεύει να πέσει. Ελάχιστα, λίγο, περισσότερο. Αυτή είναι η αλήθεια. Άμα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, θα θέλουν και χειρότερα, έτσι. Και λέω ότι γίνεται αυτό το πράγμα τώρα και για μένα, για τη δική μου λογική, δεν είναι καλό. Όταν τα πράγματα βαδίζουν σε ένα τεντωμένο σκηνή, έτσι, ναι. Έτσι είναι. Τα πράγματα είναι κρίσιμα στο μπάσκετ. Πολύ κρίσιμα. Ναι, οπότε τώρα, όσον ναι. αφορά αυτή την είδηση που βγήκε, ξέρω ναι. εγώ, νέο, ότι ο Καρυπίδης προσπαθεί ναι, αυτό... να βρει έναν... Αυτό φούντωσαν τα σενάρια. Φούντωσαν ναι. τώρα, εντάξει, και εγώ υπερβολικός. Υπάρχουν κάποια σενάρια με βάση την ανάρτηση που έκανε, έτσι. Όχι κυρίως για αυτό. Κυρίως από την είδηση που βγήκε από τη Βρώμα, ας πούμε, ότι έρχεται μέσα στον Ιούλιο, μέσα στα μέσα Ιουλίου, με παρένεση Καρυπίδη κάποιος Κινέζος που είναι γνώσης του μπάσκετ, έχει ομάδα στην Κίνα. Αυτό που με έλεγες προηγουμένως. Ναι, το οποίο για μένα το σοβαρό είναι ότι δεν το αρνήθηκε ούτε το επιβεβαίωσε όμως ο Καρυπίδης. Δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ναι, οπότε καπνός χωρίς φωτιά και κάτι τέτοια που λένε. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι είδομεν. Μπορούμε ναι, κάτι άλλο. Είναι αυτό η είδηση που είπε. Η είδηση, όχι, δεν είναι η είδηση, ότι θα έρθει αυτός ο άνθρωπος. Ο Κινέζος θα έρθει στο φιλικό, ας πούμε, το μεγάλο. Στο φιλικό, ναι. Στο φιλικό το οποίο θα είναι. Μέσα Ιουλίου. Ναι, θα είναι, ας πούμε, η πρόβα general πριν το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Έτσι. Ναι. Πριν το πρώτο ευρωπαϊκό. Κάποιοι λένε ότι τα εισιτήρια είναι ήδη κλεισμένα, είναι σίγουρη η παρουσία του. Τώρα θα είναι για το μπάσκετ, θα είναι για τη φανέλα, θα είναι και για τα δύο. Τι να πω. Κάποια ανοίξη έγινε μεταξύ σοβαρού και αστείου, μεταξύ σοβαρού σκέτου, μεταξύ αστείου σκέτου. Θα δούμε. Καλά, όλα, κοίτα να σου πω κάτι. Καμιά φορά στο είπα, όπως λέμε από μικρό και από τρελό, μαθαίνει στην αλήθεια. Καμιά φορά εκεί που δεν το περιμένει και δεν επενδύει σε κάτι. Μακάρι. Σκάει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να σκαλώσουμε όμως πάνω σε αυτό. Όχι βέβαια. Η διοίκηση, αφού μιλάμε για τον μπάσκετ, ο κύριος Γουλιέλμος, πρέπει να βαδίσει πάνω στο πλάνο που έχει. Που βέβαια το πλάνο του, με βάση και αυτά που είπε στην συνέντευξή του, είναι λίγο θολό, να σου πω την αλήθεια. Με πολλά αν. Και με πολλές προϋποθέσεις. Δεν τα βλέπω εγώ, συγγνώμη. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παρά να περιμένουμε, να ασχολούμαστε με αυτά που έχουμε τα δεδομένα τώρα, να μην ελπίζουμε σε τίποτα και προχωράμε. Ναι, και προχωράμε. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε τίποτα, εντάξει. Γι' αυτό είναι καλή η είδηση του 99, γιατί δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε τίποτα. Άκουσε με. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε σε τίποτα, αλλά να σου πω κάτι. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε και με σταυρωμένα χέρια. Πρέπει και ο ΑΣΥΓΜΑ, ναι, βέβαια. Πρέπει άλλο, και ο ΑΣΥΓΜΑ ναι, να μην, δηλαδή να μην κάνουμε τα λάθη που έγιναν και στο ποδόσφαιρο. Ο ποιος? Ο ΑΣΥΓΜΑ. Ποιος? Εντάξει, ποιος, τώρα εντάξει, εσύ χαρτολογώντας όλες ποιος, είναι ο μόνος θεσμικός παράγοντας που μπορεί τουλάχιστον έστω κάτι να μην μπορεί να υποχρεώσει, αλλά να μπορέσει να κάνει κάποιον έλεγχο, έτσι. Καληνύχτα θα σου πω εγώ. Ναι, καληνύχτα θα μου πεις εσύ, α μην μπούμε καληνύχτα και στο μπάσκετ. Επαναλαμβάνω, του χρόνου είναι 16 ομάδες, μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, περιμένουμε την απάντηση σε ΟΚ, δεν ξέρω αν έχει έρθει η απάντηση σε ΟΚ στο αίτημα των ομάδων να είναι 16, που συμφώνησαν όλες οι ομάδες σε αυτό το πράγμα. Και αν είναι 16, περάστε, δεν πειράζει, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Ποικίλο περιοδικό, περάστε. Θαυμάστε, περάστε. Λοιπόν, 16 ομάδες, πέφτουν 4 Αντώνιε. Ναι. Βρώμα, μην μου το λες εμένα. Ναι. Μην μου το λες εμένα. Όχι, το λέω εσένα γιατί. Εμένα, γι' αυτό κάτι τέτοιες ειδήσεις της πληρωμής του 99 είναι βόμβες, είναι πολύ σημαντικές. Ναι. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Σήμερα θα πληρωθεί το 99, αύριο θα έρθει το ένα μπαν, μεθαύριο το δεύτερο και ελπίζουμε κάπως έτσι να πάει δουλειά. Ναι, ξέρεις τι, η είδηση του 99 είναι σοβαρή. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λέμε πέτυχε η εγχείρηση, αλλά ο ασθενής τα κακάζωσε. Για μένα, μέχρι και η αποπληρωμή του φετινού μπάτζετ στους παίκτες είναι μεγάλη είδηση. Για να μην χρωστάς, να μην ανοίγει το χρέος. Ναι, το κάθε αυτό. Τι.
Σωστό αυτό. Μέχρι και οι παίκτες και οι άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στην ΚΑΕ να είναι πληρωμένοι είναι μεγάλη είδηση. Σωστότατο αυτό. Αλλά είσαι σίγουρος ότι είναι έτσι? Δεν είμαι, αλλά λέω, αν βγει κάποια είδηση, ξέρω εγώ, ότι πληρώθηκε το staff του Άρη στην ΚΑΕ, είναι και αυτό μεγάλη είδηση. Γιατί μην ξεχνάμε, πριν κάποιο λίγο καιρό ήταν 5-6 μήνες πίσω τα παιδιά. Εγώ επαναλαμβάνω. Λέω, η σκέψη μου είναι ότι πρέπει όλα αυτά που είπε ο κύριος Γουλιέλμος κάποια στιγμή να μπορέσει. Να τα δούμε και γραπτός, να τα δούμε και με στοιχεία, έτσι. Λέει ο άνθρωπος ότι έβαλε δύο, εγώ δεν λέω ότι δεν έβαλε, 2 εκατομμύρια κάπου εκεί είναι τα χρήματα τα οποία επένδυσε μέχρι στιγμή στο μπασκετ. Το χρέος είναι πολλά εκατομμύρια λιγότερο από αυτό που ανέλαβε. Ναι, πολλά εκατομμύρια, πόσα πολλά εκατομμύρια. Άμα δεν γίνει... 5 είναι όλα, πόσα πολλά λιγότερα να είναι. Έτσι είπε. Όταν λες χρησιμοποιείς πολλά, είναι πληθυντικός. Άρα θα βάλουμε το μίνιμουμ του πληθυντικού που είναι τα 2, έτσι. Λοιπόν. 200 χιλιάρικα, για 200 χιλιάρικα τα μπαν συνεχίζουν να υπάρχουν. Δεν. Όταν βάζεις η κοινή λογική, λέει η Αντώνη. Μην γυρνάμε σε αυτό πίσω τώρα. Είπε ότι έκανε λάθος τακτική όσον αφορά τα μπαν. Νόμιζε ότι θα μπορούσε να τα άρει κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Θα μπορούσε να τα άρει στην αρχή, αλλά νόμιζε ότι θα ήταν ευκολότερο να το κάνει κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Έτσι είπε. Έγινε λάθος, οπότε ας πούμε ότι έγινε ένα λάθος και ότι θα το διορθώσει αυτό το καλοκαίρι. Εγώ επαναλαμβάνω, η επόμενη χρονιά, αν βαδίσουμε έτσι και δεν αλλάξει κάτι πολύ δραστικά. Καληνύχτα. Εγώ δεν θα πω καληνύχτα. Θα πω ότι θα είναι 2 φορές δυσκολότερη και χειρότερη. Σαφέστατα. 4 Καταρχάς δεν έχουμε ομάδα αυτή τη στιγμή. Ναι. Δεν έχουμε ομάδα αυτή τη στιγμή. Ναι. Και αν δεν ξεμπάν. Ναι. Να το λέμε, αν δεν ξεμπάν. Ακόμα και αυτοί οι παίκτες της αφιβόλου. Ο Τζέρεμι Χάντ που είχαμε, ξέρω, γίνει η πρώτη χρονιά. Θα είναι όαση μπροστά σε αυτή την ομάδα που θα έχουμε φέτος. Όαση θα είμαι εγώ, όχι ο Χάντ. Εγώ να άμα βάλω σωτσάκι και παίξω. Λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι θα είναι μια χρονιά η οποία θα είναι 2 φορές δυσκολότερη, διότι θα πέφτουν αντί για 2-4 ομάδες. Και αν μέχρι τώρα ένα μαξιλαράκι ήταν ότι πάντα υπήρχαν 2 με 3 σίγουρα χειρότεροι, τώρα μπορεί να μην υπάρξει κανένα. Έτσι. Και αν πέφτουν και 4. Δύσκολα τα πράγματα και ανέβη, ο χρόνο. Και ανέβηκε και ο Ηρακλής, όχι τίποτα άλλο. Ναι, και το. Πάμε να παίξουμε στο καυτό Ευανόφιο. Ναι, ο Ηρακλής, συγγνώμη που θα απογοητεύσω τους φίλους μου τους Ηρακλειδείς. Κάποιους που έχω 2 γνωστούς, έχω χάσει με την πάροδο των ετών. Όπως ανέβηκε, έτσι, συγγνώμη, θα γίνει Φούντογλου. Με 4. Μάλλον κακή χρονιά διάλεξε να ανέβει. Το λες, ξέρω, μπορεί να φέρουν το David Ingram του. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω, δεν ξέρω και τον ιδιοκτήτη του. Ξαβιέρ Μακδάνιελ και... Ναι, ο Μαδάρα και το Ηράκλειο. Δεν έχει καμία σχέση τώρα με αυτά, άλλα χρόνια εκείνα. Επαναλαμβάνω, και ο χρόνος περνάει και μπορεί να είναι ακόμη τέλη Μαΐου, αρχές Ιούνιου. Αλλά όταν δεν κάνεις τίποτα, δεν κουνάς τα χεράκια σου, όλοι μας, ο χρόνος περνάει έτσι στο πιτς φυτίλι και μετά έρχονται τα τετελεσμένα κατά κάποιο τρόπο και μπορεί να μην είναι η κατάσταση, να μην μπορεί να αλλάξει. Έτσι. Με τη φάση του ποδόσφαιρου θα βγει ο Ιούνιος και ο Ιούλιος χωρίς να το καταλάβουμε και Αύγουστο που θα αρχίσουν προετοιμασία μέσα Αυγούστου, τέλος Αυγούστου, θα πάνε 5 παίχτες, ξέρω, για προετοιμασία. Για μπάσκετ, για μπάσκετ. Είπες ποδόσφαιρο, καταλάβαμε. Ναι, όχι, δεν είπα ποδόσφαιρο. Είπαμε τη φάση του ποδοσφαίρου. Α, ναι, ναι. Θα μας φύγει ο Ιούνιος και ο Ιούλιος για πλάκα. Ούτε που θα το καταλάβουμε. Ένα δίκιο το έχεις, γιατί η προσοχή πέφτει περισσότερο στο ποδόσφαιρο. Να η πρώτη του ποδοσφαίρου, να η προετοιμασία τα διαρκείας, τα ευρωπαϊκά. Να τα ευρωπαϊκά. Θα έρθει Αύγουστος μήνας, όταν ας πούμε 15 Αυγούστου θα κρυθούμε να δούμε αν θα είμαστε στους ομίλους ή όχι. Εκεί θα τελειώσει η ανασχόληση με το ποδόσφαιρο και θα πούμε μπάσκετ. Ναι. Ποιος θα αρχίσουμε το μπάσκετ θα, εκείνη τη στιγμή. Θα αρχίσει η προετοιμασία. Αν στιγμή δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα. Θα είναι αργά. Μπορεί να είναι και μη αναστρέψιμη κατάσταση. Θα είναι μη αναστρέψιμη. Όχι, μπορεί, θα είναι μη αναστρέψιμη. Ειδικά αν τα μπαν εξακολουθούν να υφίστανται. Ναι, ναι, νομίζω ότι θα είναι μια κατάσταση ότι θα τρέχουμε πάλι με ο κόσμος να βγάλει το φίδι από την τρύπα, όπως γίνεται τις περισσότερες φορές. Και ελάτε να κερδίσουμε τον Κολοσσό και ελάτε να κερδίσουμε την Κίμη για να μην πέσουμε. Άμα τα δούμε και αυτά τα σενάρια που είναι πολύ πιθανόν, εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Χρούστον. Πολύ δημοσιογραφικό. Λοιπόν, φτάνουμε και προς το τέλος, κύριε. Δεν φάγαμε άλλο γκολ. 2-0 ημίχρονο. Εσείς θα μας πείτε και τίποτα νεαρά. Καλησπέρα σας. Μας γονάτισες. Το καλησπέρα σας, μας γονάτισες. Εντάξει. Θαυμάστρια. Τι να κάνεις. Δύο φορές την έχω δει. Δύο φορές. Στη ζωή μου. Λοιπόν, κάτσε να
να διαβάσω τους... Μια-δυο εκατομμύρια δεν είναι. Ναι, εντάξει, δεν έβαλες τα εκατομμύρια πίσω. Λοιπόν, να διαβάσω τους υποστηριχτές, θα κάνουμε και τον επίλογο, κύριε Αντώνιε. Είπαμε Αντώνης. Πώς? Αντώνης είπαμε. Ο Αντώνιος τι είναι, άλλο? Άλλο Αντώνης, είπαμε Αντώνης. Άλλος είναι αυτό. Η ταυτότητά μου γράφει Αντώνης, δεν φίλε. Πώς το κάνω? Εντάξει, ρε Αντώνη, μην παράζει, Αντώνη. Εσύ, αν Ζάχος γράφει η ταυτότητά σου? Ζαχαρίας. Ωραία. Όχι, Ζάχος, εγώ δεν λέω. Ζαχαρίας. Κοινός Καρχαρίας. Πάμε. Πάμε. Πορκίτοψη το πολύ, δεν θα το διαβάσει. Να το πορκιτάξεις. Να το πορκιτάξω. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις έχει η κυρία Εύα το πορκίτο. Με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές να σας τρέχουν τα σάλια. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό κοτόπουλο. Σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, σουτζουκάκια, χειροποίητα, μπέργκερς, κλαμπς μένου με πολλές επιλογές για ένας 4 άτομα, αλλά και ολόφρες και σαλάτες και συνοδευτικά. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store για συσκευές iPhone ή από το Google Play για συσκευές Android, παίρνετε έκπτωση 10% σε κάθε παραγγελία. Μη φοβάσαι, υπάρχει σχολή χορού από κάτω. Από εκεί είναι τα. Νταγκαντούγκα, νταγκαντούγκα. Ένα πέντε ρίχτρι εδώ, καταλάβαμε. Ναι, μπορεί να χτυπήσουμε μία. Τι? Βέβαια, γιατί να μην έχουν. Και 12 έχουν. Μη στεναχωριέσαι. Μάζδα Αμανατίδης. Να ευχαριστήσουμε και τη Μάζδα Αμανατίδης με το εξειδικευμένο συνεργείο της, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευσης στα αυτοκίνητα Μάζδα. Πού σηκώθηκες, κάτσε εδώ. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Να τα μαθαίνεις αυτά. Αν έχεις Mazda αυτοκίνητο, ο άνθρωπός σου είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το συνεργείο του. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Mazda Αμανατίδης, το Mazda έχει το μάστορά του. Διεύθυνση Παπάφη 205 προς τα μέρη σου είναι αυτό. Και τηλέφωνο 2310-924-931. Έτσι, πάρω μια ανάσα, γιατί είναι και πολύ, ρε παιδί μου. Λοιπόν, θα το δεις το υλικό, έτσι. Τι, Pepsi Max. Παρέα με Pepsi. Pepsi. Pepsi Max. Pepsi Όχι Max, με ναι. Απλά Pepsi. Pepsi Max. Λοιπόν, στο φετινό τελικό του UEFA Champions League πίνουμε όλοι Pepsi Max. Όταν οι άλλοι απλά χαζεύουν τον αγώνα, εμείς τον απολαμβάνουμε με μια δροσιστική Pepsi Max. Τελικός Champions League στη Μαδρίτη και ήρθε η ώρα να μάθουν οι Βάσκοι πώς πίνουν την απολαυστική γεύση της Pepsi Max, αλλά ελληνικά. Το ξέρεις, σου άρεσε όλο. Πώς τα λέω, ωραία, πες, λέγε Εύα. Και πες, Εύα, αυθόρμητα. Και στηρίζουμε και την Τότεναμ, έτσι. Αυθόρμητα, πες, βγάλε το αυθόρμητα, πες ότι είμαι ο νούμερο ένα, πες τα. Είσαι ο νούμερο ένα. Ευχάριστα. Ο νούμερο δύο είναι χιλιόμετρα πίσω. Μπράβο. Η αντικειμενική άποψη μιας κοπέλας που πέρασε για δεύτερη φορά το κατόφλι του στούντιο. Καθόλου δεν δυσκολεύτηκε. Δεν δυσκολεύτηκε. Όχι, δεν δυσκολεύτηκε. Λοιπόν, Αντώνη, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Δεν θα είναι και τελευταία, αυτό είναι σίγουρο. Πίτσα έφερες. Θα πει ο Μοσκοβίτης μετά. Ναι. Θα πει ο Μοσκοβίτης μετά. Μοσκοβίτης, ο Τσαλτίδης δεν προλάβει πίτσα. Τσαλτίδης φεύγει, τι να το κάνω. Φεύγει, δεν προλάβει πίτσα. Τι να το κάνω τώρα. Εντάξει, εντάξει. Καλύτερα γιατί να φάνε και τα παιδιά λίγο. Γιατί, όταν είναι ο άκουσα και ένα πολύ ωραίο σήμερα τώρα που φεύγει. Γιατί λέει ο Χριστός έφυγε πολύ γρήγορα από το μυστικό δείπνο. Για πες το. Πήγε να προλάβει, λέει, ανοιχτά τα ελτά. Τι πλάκια ήταν. Δεν το κατάλαβε κανένας. Δεν πειράζει. Για να στείλει τις επιστολές για τον κύριο Βελόπουλο. Καλή σας νύχτα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι. Η πλακία είπε, εντάξει. Γέλα από υποχρέωση, δεν πειράζει. Μοσχοβίτης και οι δύο Νικολάδες ακολουθούν. Οι δύο Νικολάδες ακολουθούν. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Χορτάτη και οι δύο. Χορτάτη, φάγα την πίτσα που έφερες. Με την εκπομπή. Και η Εθνική τρώει την πίτσα. Και η Εθνική 2-0 είπαμε. Δεύτερο ημίχρονο ξεκινάει σε λίγο. Μέχρι τις 12 τα δύο παλικάρια μας θα σας κρατήσουν συντροφιά. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο από μένα, τον Αντώνη και τον Γιάννη Ζάτση στην ηχοληψία. Πολύτιμο συνεργάτη για άλλη μια φορά. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ.